καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με συγχωρεχό πιπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάντου δόθε πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό εδώ στο Λίβερο! Γουστάρω πάρα πολύ, φίλε. Αυτούς που λες ξεψυχάει τέλος. Δηλαδή, πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει, ρε παιδί μου, ο speaker. Φέρνει ζει από αυτό, είναι ένας μισθός, ναι. Λες όμως τώρα αφήνει ό,τι έχει, ρε παιδί μου, το καταθέτει. Τέλος, λέει, παιδιά, θα αφήσω εδώ το λαρίκι μου, θα το αφήσω. Θα το αφήσω εδώ, θα το τοποθετήσω. Μπορώ να το αφήσω εδώ. Και είμαι περισσότερο φαν της ευθείας κορώνας, αυτός που λες τέλος σβήνει, σβήνει. Παρά το της γαλοπούλας, το αυτό δεν είμαι τόσο, δεν είναι το γαργάρα. Ο άλλος που την τραβάει και την πάει τέρμα και λες ξεψυχάει τέλος, έχει αέρα ακόμα ο Δίτης, ο Μπίμπιπ και το πάει. Αλλά και αυτούς που λες έχει παίξει. Όλη του την περιουσία, όλη του την περιουσία την έχει βάλει στο ότι θα σκοράρει αυτός ο συγκεκριμένος στο συγκεκριμένο λεπτό και έχει χαρά μαζί. Και έχει χαρά μαζί. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε. Καμ του δόθε, καμ του δόθε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε και σήμερα. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, αυτό το γνήσιο τέκνο της χοληψίας. Αυτός ο υπέροχος τύπος που κάθεται πίσω από τον μπλιμπλίκι και θα μας οδηγήσει σήμερα. Ο ανιματέρ, φίλε, είναι ωραία λέξη. Έτσι. Ο. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως θες, όπως πώς το είπες. Ο Μπούμαν. Αυτή που είναι με αυτό το κνουδωτό από πάνω, φίλε. Με το μικρόφωνο από πάνω στις λήψεις. Έχει ζόρι, φίλε. Μπούμαν. Είναι. Πώς λέμε, ρε παιδί μου. Ο Σπάιντερμαν, ο Σούπερμαν, ο Πούλμαν. Υπάρχει και ο Μπούμαν. Υπάρχει ο Μπούμαν. Ο Μπάτμαν και ο Μπούμαν. Είναι δίδυμο, ναι. Βεβαίως. Κάθεται λοιπόν εκεί ο Μπούμαν. Και την ώρα που πάει να αποκοιμηθεί ο παρουσιαστής του κάνει ένα μπλ. Οπ! Αυτός είναι ο Μπούμαν. Αυτός είναι ο πρώτος του ρόλος. Ελάτε, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Θα πούμε, θα κάνουμε το μουχαμπέτι μας, θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Θα κάνουμε φραμπαλά, θερμή παράκληση στους 40+. Μην αφήνετε να πεθάνουν μερικές λέξεις. Εμείς ξέραμε ότι η λέξη φραμπαλά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα μαζί, ρε παιδί. Σημαίνει, ναι, και ο χαβαλές όχι με την αρνητική έννοια. Δηλαδή, κολοβαράω στη δουλειά μου και δεν είμαι αυτός που πρέπει. Όχι. Τι γίνεται? Υπήρχαν λοιπόν συγκεκριμένες λέξεις, συγκεκριμένες εκφράσεις που για μας, τους 40+, μην πω τους 50-, είχαν ιδιαίτερη σημασία. Ο φραμπαλάς, ο τζερτζελές. Δες τώρα, φίλε, τι ώρα. Τι έγινε, φίλε, πολύ τζερτζελές έγινε. Τις οποίες μετά τις κάναμε και διάφορες βερσιών. Ο τζέρτζελος, δηλαδή, στο δίνω και στο ουδέτερο, κάναμε το, έτσι, και στο ουδέτερο και στο αρσενικό. Και με αλλαγή τόνου, ο τζέρτζελος, έτσι, ο τζερτζελές, το τζερτζελέ, ο χαβαλές, το χαβαλέ, δηλαδή, πολλά ωραία πράγματα μαζί, πολλά ωραία πράγματα. Ανοίξαμε τον μπιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και τον μπουμπουνάτε. Εδώ είμαστε και σήμερα να κάνουμε παρεούλα, να πούμε τα δικά μας, παραμονή ενός πάρα πολύ σημαντικού παιχνιδιού για το Europa League, παραμονή μιας ακόμα σημαντικής αναμέτρησης που στη συνέχεια των 46.000 ανθρώπων που προσπέρασαν τον όποιον ενδιασμό, την όποια μη οικειότητα με το σύστημα pay-per-view, με το μπλιμπλίκι, με την εγγραφή, με το ξέρω εγώ τώρα, με το διαδίκτυο κτλ. Συνεχίζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να δίνει πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές απαντήσεις σε αυτούς που τόσα χρόνια του είχαν επιφυλάξει κάμποσες μπόλικες νύχτες χωρίς ύπνο, που τον αδίκησαν, που τον υποτίμησαν, που τον πρόσβαλαν, που τον εξόργησαν, που τον περιθωριοποίησαν, γενικά που τον είχαν σε ρόλο κομπάρσου και τώρα ξαφνικά βλέπουν ότι είναι τόσο δυνατός που δεν έχει ανάγκη κανέναν. Κανέναν. Και αυτό δύσκολα χωνεύεται.
δύσκολα αντέχεται. Και έτσι πλέον φτάσαμε παραμονή. Αύριο στις 8, με όλη μας τη δύναμη, με όλο μας το πάθος, με όλη μας την ενέργεια, δεν μας πέφτει με τίποτα η ενέργεια, το πάθος, η πίστη, τα τέσσερα γράμματα, η τρέλα που κουβαλάμε, δεν μας πέφτει με τίποτα, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, θα είμαστε εκεί. Και ο Λίμπερο φυσικά με τη μετάδοση, αλλά και ο καθένας πλέον στο κινητό του, στο τάμπλετ του, στο εξωτερικό, οπουδήποτε, σε κάθε άκρη του κόσμου. Θα μας πάρει λίγο ένα μικρό διαστηματάκι να καταλάβουμε τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτή που έχει γίνει. Τι τεράστια υπόθεση. Σήμερα, αν τα καταφέρουμε, θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα με το φίλο μας, το Γιάννη τον Μπαμπουρίδη, ένα από τα παιδιά που παρέδωσε την τιμητική πλακέτα στην Κέρκυρα, γιατί εκεί έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Και εντάξει, μπορεί να γράφτηκαν κάποια και να σας είπα και εγώ, αλλά ήταν πολύ ωραίο το συναπάτημα με τον Ιβάν και είπε σημαντικά πράγματα. Θα είναι ωραίο να τα ακούσουμε από πρώτο στόμα, για να μην πω από πρώτο χέρι, να μας τα πει ο φίλος μας, ο Γιάννης, για το τι συνέβη εκεί, μαζί με τον Σπύρο τον Φαγωγέννη, άλλος αγαπημένος φίλος, Ζουμουσάκη, φανατικός ακροατής. Αν τα καταφέρουμε, θα επικοινωνήσουμε. Να πω ότι ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, με TCL εποχή να ξεκινάει στο μαγαζί, TCL εβδομάδα με φοβερά κλιματιστικά, με τηλεοράσεις, τώρα που έχουμε και Μουντο Μπάσκετ που είναι χορηγός η TCL, με αφιγραντήρες, τρίποντο στις προσφορές. Θα δώσουμε και εμείς έναν αφιγραντήρα αύριο, ένα φοβερό αφιγραντήρα, πολύ σπουδαίο δώρο, όπως κάνουμε κάθε χρονιά, όπως κάνουμε κάθε σεζόν, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Όσο για το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, στο Αιγαίον, που ετοιμάζει ένα καταπληκτικό μαγαζί δίπλα εκεί ακριβώς, μέσα στο χώρο που υπήρχε η ψαραγορά, που υπήρξε και υπάρχει το ιχθυοπολείο στο Ρεόκαστρο, με φοβερές τιμές, με υπέροχη ποικιλία, με ένα σαλόνι ζηλευτό, ένα τέτοιο πράγμα, θα κάνετε τη βόλτα σας και θα το καταλάβετε, στο Ρεόκαστρο, αλλά και στο Δικητήριο, 214.000, με φοβερή ποικιλία σε όλα τα ψάρια, δεν αφήνει να μπαγιατέψει τίποτα το μαγαζί και έχει τον αφρό. Τον αφρό. Θα σας πω σχετικώς και για το μαγαζί στο Ρεόκαστρο, που θα αξίζει τον κόπο, σε εκπληκτικές τιμές και με εξαιρετική ποικιλία. Στα πάντα του το Αιγαίον. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Εκεί θα βρείτε το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη, με φοβερές ποικιλίες, με τουρτάρες, με καταπληκτικά ψωμιά, με το πρωί με τον καφέ σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Οι μέρες και οι ώρες δεν περνάνε όταν περιμένεις τέτοια μάτς. Ναι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Γαύρος πέρασε χθες. Οκ, τι να κάνουμε. Πάντα παίζει ρόλο το τι κάνει ο άλλος απέναντι. Αλλά συγχωρέστε με, με ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο τι θα κάνω εγώ. Το τι θα κάνει ο άλλος, οκ. Εντάξει, παίζει ρόλο έτσι πιο πολύ για το πείραγμα, για τα φόρα, για τα μηνύματα, για το... Αλλά σε πρώτη φάση και μέλημά μου είναι εγώ τι θα κάνω. Εγώ να είμαι στους ομίλους του Europa League, εγώ να έχω τις ευρωπαϊκές μου βραδιές, εγώ να μπορέσω να δικαιολογήσω στο Financial Fair Play τις μεταγραφές που είναι έτοιμες, δύο αν όχι τρεις, και θα γίνουν από την Πέμπτη το βράδυ και μετά, που η ομάδα θα μπορεί να δικαιολογήσει έσοδα και έξοδα. Είναι μία από τις κουβέντες που είπε ο πρόεδρος στα παιδιά στην Κέρκυρα για το Financial Fair Play. Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά όπως λέω κάθε μέρα αυτές τις εκπομπές, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε δυνατοί, να μην μπορεί να μας κουνήσει κανένας, γιατί πάρα πολλοί θέλουν να μας γκρεμίσουν από την κορυφή. Και το πάρα πολύ το γράφω και με ένα λάμδα και ύψιλον, αλλά και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα. Υπάρχει πολλής κόσμος
που θέλει να μας δει, να τρογόμαστε μεταξύ μας, να γινόμαστε άνω κάτω. Πήγαν στην κόλαση και γύρισαν στα μάτς με τον Άγιαξ, γιατί είδαν πραγματικά τι μπορεί να κάνει η ομάδα, και θεωρώ ότι δεν θα επαναληφθεί εμφάνιση όπως αυτή στον πρώτο αγώνα με τη Σλόβαν, που ήταν απόνερα από τον, τον αποκλεισμό, αλλά κυρίως από το πώς ήρθε ο αποκλεισμός από εκείνο τον ασπρόμπουτα από την Αγγλία. Όσοι ακούτε την εκπομπή χρόνια, ξέρετε ότι δεν ψάχνουμε ούτε δικαιολογίες ούτε άλοθη όταν υπάρχει ευθύνη δική μας, όταν εμείς δεν είμαστε καλοί. Όταν είμαστε κακοί, πρώτα λέμε τα δικά μας, τα ελαττώματά μας, ή όπου τύχει να ευνοηθούμε, ή ό,τι δεν κάναμε σωστά. Κοιτάμε πρώτα τι είναι το δικό μας μερίδιο, που είναι το δικό μας μερίδιο ευθύνης, και μετά λέμε, ο διαιτητής σου αυτό. Αύριο λοιπόν είναι από αυτές τις βραδιές που οι παίκτες μπαίνουν μέσα και λιώνουν τον αντίπαλο. Είναι πολύ μικρό το Βεληνεκές, είναι πολύ λίγος αυτός ο αντίπαλος για να με αφήσει εκτός. Δεν θα έπρεπε καν να κάνουμε αυτή την κουβέντα μέσα στον Αύγουστο για τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν θα έπρεπε καν από τώρα να μιλάμε με πύρινους λόγους και να φτιάχνουμε την ψυχολογία μας για να πάμε να νικήσουμε και να περάσουμε στους ομίλους του Europa League. Έγινε όμως, και όταν γίνεται η στραβή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Θα μου πεις, και τι θα γίνει σε περίπτωση αποκλεισμού? Χτυπάω ξύλο. Ούτε καν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία μια μέρα πριν το μάτς. Ούτε καν. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, το πρωτάθλημα είναι στην πρώτη του αγωνιστική. Τίποτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Γιατί πολλοί θα θελήσουν, στη στραβή λέω, όμοι γέννητο, αν η ομάδα αύριο δεν τα καταφέρει, αυτό το πράγμα να περάσει και στο πρωτάθλημα και να διαλυθούμε, να καταστραφεί η χρονιά με το που ξεκίνησε, πριν καν αρχίσει. Ούτε καν συζητάω για περίπτωση αποκλεισμού, αλλά λέω, αν όμοι γέννητο έρθει. Θεωρώ ότι τα παιδιά και ο προπονητής έχουν δουλέψει κυρίως στον ψυχολογικό τομέα για να μπουν και να ισοπεδώσουν τον αντίπαλο. Φέρουν ένα από αυτές τις βραδιές που πραγματικά δεν θα μπορεί να πάρει ανάσα ο αντίπαλος. Το ξέρουν κι αυτοί, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, ο κόσμος έκανε sold out και θα είναι λάβα ο ναός, αλλά θα πρέπει και οι παίχτες να τον αρπάξουν τον άλλο από το λαρίγκι. Το αν θα παίξει 4-3-3, το αν θα παίξει 4-4-2, το αν θα παίξει 4-2-3-1, αυτά είναι του προπονητή. Το τι θα κάνει αυτός το ξέρει. Αυτό που έχω να πω εγώ το είπα και χθες, εγώ σαν Κωστής. Να καθίσουν όλοι μαζί σήμερα να λάβει πρωτοβουλία ο Πέλκας, ο Αντρέ, αυτοί που είναι η χρόνια στην ομάδα. Δεν περιμένουμε από τον Εσίτη αυτό το πράγμα. Να τους μαζέψουν και να καθίσουν να δουν μαζί την ταινία, το Invincibles. Να καθίσουν να δουν τι έκαναν αυτοί πριν λίγες εβδομάδες μόνο. Και ότι όταν είναι έτσι, μπετόν αρμέ, κανένας δεν μπορεί να τους κουνήσει. Ούτε διαιτητές, ούτε βαρ, ούτε μαρ, ούτε αντίπαλοι, ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Κανένας! Δεν μπορεί. Και όταν εμείς, οι όλοι απ' έξω, είτε είμαστε παραγωγοί, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνατζίδες, πληκτρολόγια, Facebook, λαός, κερκίδα, κόσμος, γιατροί, κυπουροί, όλο το σύστημα, όταν εμείς έχουμε πίστη και τρέλα, όταν δεν φέρνουμε τον όλεθρο στην πρώτη στραβή και βάζουμε πλάτη όταν η ομάδα κάνει λάθος και κλειδωνίζεται, τότε τους κλείνουμε την πόρτα, δεν αφήνουμε χαραμάδα να μπουν και να μας βλάψουν. Και τρελαίνονται κιόλας. Όπως έγινε στη φυγή του Πρίγιοβιτς,
που θέλουν να φέρουν τον όλεθρο για την καταστροφή. Τελειώσατε, δεν θα βάζει κανένα στα γκολ. Πάει, τέλος αυτά. Πάρ την απάντησή σου. Έλα ρε Τσούμπα. Όπως έγινε φέτος το καλοκαίρι που θέλουν να φέρουν τον όλεθρο με τη φυγή του Λουτσέσκου. Τελειώσατε. Πάει, γεια σας, αυτό, εκείνο. Και εκεί, μέσα σε 70 ώρες, έφερε σπουδαίο προπονητή που όμως δεν μπορεί να κριθεί σε 20 μέρες και σε ένα μήνα. Σε καμία περίπτωση. Θα είναι πολύ άδικο. Τις απορίες τις έχουμε βεβαίως. Αλλά εμπιστοσύνη σε αυτόν που είναι εκεί. Απορίες τύπου αφού ο Ροντρίγκο θα παίξει αύριο δεξιμπακ. Γιατί δεν τον έβαλες και τον ρώτησαν τα παιδιά στη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν τον έβαλες με τον Πανετολικό να πάρει 90 λεπτά και να έχει ένα ρυθμό. Μιλάω για τον Ροντρίγκο Σοάρες το δεξιμπακ που δεν τον έχουμε δει ακόμα σε επίσημο μάτς. Έτσι δεν είναι. Δεν έπαιξε με τον Άγιαξ. Δεν έπαιξε με την Σλόβαν, άρα και σου λέει κυρία εγώ τον βλέπω στην προπόνηση, έχω άριστη γνώση για τον παίχτη, τον ξέρω για την Πορτογαλία, μου δίνει αυτά που θέλω και άρα δεν χρειάζεται να του δώσω χρόνο. Οκ. Ακούω αυτό που μου λέει και το σέβομαι. Μπορεί να διαφωνείς. Γιατί βάζεις αυτόν, γιατί δεν βάζεις εκείνον. Εντάξει, εκεί. Σταματάει η δική μας η απορία, η δική μας ενασχόληση φτάνει μέχρι μία γραμμή. Ναι, κριτική. Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να βρούμε νέους αποδιοπομπαίους τράγους. Βάζουν κάποιοι νερό στο μήλο. Για τον έναν ή για τον άλλον. Θέλουν πάλι να δημιουργήσουν, να βρεθεί ένας για να πέσουν όλοι πάνω του να το φάνε ζωντανό. Έχει υποψηφίους, μπορώ να σας πω. Από πού ξεκινάνε τα ονόματά τους. Γιατί? Γιατί κάθεται στραβή, γιατί κάνει ένα λάθος, γιατί δεν παίζει καλά, γιατί αυτό, γιατί. Και μετά το σταυρώνουμε. Γεια σας. Βρίσκουμε έναν, πέφτουμε πάνω, τον ισοπεδώνουμε. Έχουμε θέμα για τις εκπομπές μας, βεβαίως. Και τον γδέρνουμε ζωντανό. Περιμένουμε λοιπόν αύριο η ομάδα ενωμένη, με πίστη στις δυνατότητές της, με πίστη στο πλάνο, με ηρεμία. Δεν έχουμε να ανατρέψουμε κανένα 4-0. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη, άλλο το πάθος και η τρέλα και η ενέργεια και άλλο η επιπολαιότητα. Και άντε Γιούρια, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, το ξέρω νομίζω όλοι. Πρώτο μέλημα πίσω να μην κουνηθεί το δίχτυ από τη μέσα πλευρά. Να μην κουνηθεί το δίχτυ, πίσω το 0. Άρα ιδιαίτερη προσοχή στα λάθη έξω από την περιοχή, στις λάθος εύκολες πάσες, στα μαρκαρίσματα, στα τραβήγματα. Γιατί δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι δεν μας θέλουν πουθενά. Δεν μας θέλουν πουθενά. Και ο ασπρόμπουτας, ο Βρετανός στο Άμστερνταμ, αλλά και ο Κροάτης ήταν εχθρικός. Χωρίς να λέω ότι φταίει αυτός που χάσαμε στη Σλοβακία. Το τονίζω συνέχεια, δεν ψάχνω άλλοθη. Ήμασταν κακοί, ήμασταν απρόσωποι, χλωμοί, σαν να κάναμε αγκαρία. Όμως και αυτός λύσαξε. Και δεν τα περί ανθρωπίνου λάθος πηγαίνουν περίπατο βόλτα με ολόγιωμο φεγγάρι Αύγουστο στην παραλία και κυνηγούνται φορώντας λευκά δαντελωτά ρούχα, σαν ερωτευμένοι. Τα περί ανθρωπίνου λάθος. Δηλαδή, όταν ο άλλος πάει να σπάσει τα πόδια του Μπίζεσβαρ και βλέπεις πηγαίνει με τη σκάρα, με το πόδι του προτεταμένο, να του κόψει τη γάμπα, να του κόψει το καλάμι. Τι ανθρώπινο λάθος, ρε Δερβίση. Όταν λοιπόν όλο το παιχνίδι βλέπεις το σπρώχνει, άρα το επισημαίνουμε αυτό, ιδιαίτερη προσοχή στα τραβήγματα μέσα στην περιοχή, εκεί που μπορείς από το πουθενά να βρεθείς πίσω στο σκορ και μετά θα είναι ακόμα πιο βαριά η ψυχολογία να το γυρίσεις. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί αυτός που έρχεται και θέλει να σε βλάψει θα βρει τρόπο να σε βλάψει. Προσοχή όταν υπάρχει κίτρινη στο μαρκάρισμα που μπορεί να επισύρει δεύτερη και να μείνουμε με 10 παίχτες. Δηλαδή τέτοια πραγματάκια. Γιατί
Έχω και μία αίσθηση ότι 50-50 δεν θα μας παίξει ούτε αυτός. Το αν υπάρχει εντολή, το αν υπάρχει πίσω πλάνο, αν υπάρχει σχέδιο, δεν το ξέρω, αλλά με τις διαιτησίες τους μου έχουν δώσει κάθε δικαίωμα να λέω εγώ, ο τρελός, ότι έχει σηκώσει ο μπαμπάς και έχει πάρει το γιο. Ποιος μπαμπάς, ποιος γιος. Αυτός ένα μηδέν. Απλά πράγματα. Αύριο δεν φεύγουν αυτοί χωρίς να έχουν αποκλειστεί από το γήπεδο. Τέλος. Βάλτε χαρτιά στον τοίχο. Παίξτε βιντεάκια, παίξτε τραγούδια, δεν ξέρω τι θα κάνετε, οι παίκτες μεταξύ σας, δείτε ξαναλέω την ταινία, πορώστε το ένα στον άλλον, ο κόσμος είναι δίπλα σας, ανταποδώστε του τη συγκινητική του συμπεριφορά μέσα στο καλοκαίρι και με τα 22.000 διαρκεία που έγιναν άφαντα και με τις 46.000 εγγραφές στο pay per view και με την τρομερή κίνηση που έχει και για το αυριανό παιχνίδι. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν σε ένα πράγμα με το οποίο δεν ήταν εξοικειωμένοι. Απάντηση σε αυτούς που ήθελαν να με στραγγαλίσουν οικονομικά, να με αποκλείσουν, να μου δημιουργήσουν το αίσθημα της άπνοιας, της ολικής, της... Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και η απάντηση ήρθε από τον κόσμο, μαζικά. Και είναι μόνο η αρχή. Θα κάνουν και application, θα κάνουν app. Που δεν θα υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Θα βελτιωθούν όλα. Εντάξει, είπαμε. Υπάρχουν θεματάκια στην αρχή. Επίσης, στο χώρο που βλέπετε το match, μην έχετε με το Wi-Fi, προσπαθείτε με το Wi-Fi να παίξει τηλεόραση και έχετε και άλλες 3-4 συσκευές ανοιχτές με το Wi-Fi και έχετε και το tablet και έχετε και 10 πράγματα, καλύτερα συνδέστε με καλώδιο εκεί που βλέπετε. Επίσης, στις καφετέρειες, στα μαγαζιά, κάθε τηλεόραση να έχει τη δική της εγγραφή. Και όχι με μία ότι... Δεν γίνεται έτσι, δεν πάει. Και μέχρι στιγμής το εγχείρημα κρίνεται ως ιδιαίτερα πετυχημένο. Και είναι απάντηση. Και υπήρξε μεγάλη αναμπουμπούλα και αναστάτωση κάτω. Και θα πληρώσουν πάλι να δουν το μεγάλο ΠΑΟΚ. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά που πέτυχαν στις σχολές που ήθελαν. Βγήκαν οι βάσεις χθες. Άνθρωποι και κάθε ηλικίας και μεγαλύτερης ηλικίας που είδα ότι δεν τα παρατάνε. Είδα κάποιες περιπτώσεις 47, 48, 50. Κάποια παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα για φροντιστήριο και αρίστευσαν. Επίσης μπράβο σε όλους που πέτυχαν στις σχολές. Αλλά και σε αυτούς που δεν μπήκαν εκεί που ήθελαν και δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Θα έχουν την ευκαιρία, αν θέλουν, να ξαναδώσουν του χρόνου ή να επιλέξουν έναν άλλο δρόμο ή να πάνε σε μια σχολή άλλη ή οτιδήποτε. Δεν έρχεται η καταστροφή. Αν δεν μπήκατε εκεί που θέλατε. Ούτε σημαίνει ότι αν μπαίνατε εκεί που θέλατε, θα ήταν 100% εξασφαλισμένο το μέλλον ή θα ήταν πράγματα έτσι όπως θέλετε και νομίζετε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, όπου και να βρίσκεστε, όπου και να είστε, σε Ελλάδα, σε εξωτερικό, εντός, εκτός και μετά αυτά, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το νου σας τρεμάλα. Αυτό. Το νου σας καλά. Αυτό. Τρεμάλα. Σε εχθρούς και φίλους. Σε βαρεμένους, σε βαριανούς, σε βαρυπινίτες. Με το βάρα έχεις φίλε πάρα πολλά μπορείς να πεις. Πάρα πολλά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς 23 10 287 888. Γύρισε ο περισσότερος κόσμος όπως καταλάβατε από την κίνηση στο κέντρο, από τα παρκαρίσματα, από. Αλλά εμείς ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Όχι καλό χειμώνα. Να σας καεί ο εγκέφαλος από το air condition. Όχι ο δικός σας, του air condition. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό στο Γιώργο. Κάθε πρωί ρουφάς αυγό από στουρθοκάμιλο. Από στουρθοκάμιλο λίγο δύσκολο να βρω. Αλλά γιατί δεν τις προλαβαίνω, τρέχουν γρήγορα. Κάποτε είχε.
Έφερε και κάτι στους τουρθοκάμιλους της καταργήσεων. Τα οποία αυγά είναι τεράστια από τους τουρθοκάμιλους. Το τι κάνει δηλαδή, ο κόλος πόσο πολύ ανοίγει ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά... τι τραβάνε τις καημένες. Γι' αυτό έχουν τόσο μακρύ λαιμό, τους βγαίνει ο λαιμός μπροστά έξω, ξέρω εγώ. Μα και το βλέμμα αυτό, τα μάτια δεν είναι πεταγμένα έξω. Για να τα τηγανίσει το άλλο τα αυγό θέλει ταψί. Τι ταψί, θέλει πλατφόρμα, το ταψί αυτό από, από το Luna Park. Που ανεβαίναμε το τσφ. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ένα αγώνα, ο οποίος είναι αγώνας ζωής θανάτου για την ομάδα. Ναι, έτσι θέλει είναι. Μεγάλη προσοχή και από εμάς και από τους φιλάθλους οι οποίοι θα έρθουν και θα πάνε στη θύρα 8, θέλει να τους ψάξουν μόνο οι συγκρουτάδες οι οποίες θα είναι υπεύθυνοι αυτοί. Μην μας κάνουν κανένα πατατράκ, αλλά ραπίντ και θα είναι το μεγάλο, ο μεγάλος θάνατός μας. Δεν έχω εγώ εμπιστοσύνη, το έχω πει ξανά, επαναλαμβάνω, στην ελληνική αστυνομία εδώ της Θεσσαλονίκης. Ως προς την συμπεριφορά, προς την ομάδα μας. Θυμάμαι εκείνη την φορά με τη ραπίν, τους αφήσανε, περνούσανε, θέλει ο κάθε ένας της έχω στο μέσα περνάει. Πριν το μάτς, συναντιούνται. Ακριβώς το λέγαμε, ψάξτε τους, βάλτε τους. Με πράσινους από κάτω, προσέξτε. Ακριβώς, αυτά, υπάρχει... ο κάθε ένας τσέχος ο οποίος θα μπαίνει μαζί με το εισιτήριο και το διαβατήριό του. Κανένας δεν θα μπει μέσα αν δεν του ψάξουνε. όχι τα βράκια, μπράβο. Εξέταση προστάτη. Παιδιά, είναι μια προσφορά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Κάνουμε στους αντιπάλους που έρχονται και μια εξέταση προστάτη. για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, ρε παιδί μου. Εμείς το κάνουμε για προληπτικούς λόγους. Και να αφήσουμε τον προπονητή αυτόν να δουλέψει και να βάλει αυτός ο οποίος πιστεύει. Όχι γιατί δεν έβαλε. Προχθές βλέπουμε. Γιατί δεν βάζει το σχολείο. Γιατί δεν βάζει. Ρε φίλε μου, προπονητής είναι αυτός. Μα όχι, έπρεπε να τον βάλει, γιατί αν έβασα αυτόν θα έπαιρνε το παιχνίδι μόνος. Ας του δώσουμε λίγο, μην τον αρπάζουμε από το... Έκανε δύο καταπληκτικά μάτς με τον Άγιαξ. Ας του δώσουμε λίγο χρόνο, ρε παιδιά. Να δούμε τι μπορεί να προσφέρει. Ούτε ο Λουτσέσκου που πήρε δύο double από την αρχή έδειξε πράγματα. Του δώσαμε και αυτού νου πίστοση χρόνου. Μην πέφτουμε να τους πνίγουμε. Τρώγεται με τα ρούχα του. Και να πω και κάτι. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να αποδομήσουμε, να γκρεμίσουμε τα ατού μας, να αρχίσουμε από την αρχή να αμφισβητούμε την ομάδα, να απαξιώνουμε τους παίκτες, να αμφισβητούμε τον προπονητή, να δημιουργείται ένα μπουμπούλα. Αυτό θέλουν. Αυτό λοιπόν, θέλουν. Θα λέμε και αύριο, ας πάρει δεύτερο Μένιος έφαγα και Παυλάρες έφαγα. Φιλιά, φιλιά. Έχουμε και τα εσωτερικά μας. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Αν δεν είμαστε ομόψυχα, μια ψυχή, αν δεν είμαστε ενωμένοι, αξίζει της μοίρας μας. Σωστά. Από εκεί ξεκινάω. Σωστά. Αύριο, αύριο η ωριμότητα του λαού μας και η ωριμότητα της ομάδας μας μαζί με την θετική άβρα θα δείξει αν αξίζουμε να περάσουμε ή όχι. Αν το αξίζουμε, αδέρφια Παοξίδες, να το δείξουμε αύριο. Επαναλαμβάνω, η ωριμότητα που τα λέει όλα, η δική μας της ομάδας και η θετική άβρα θα δώσει αυτό που μας αξίζει. Έτσι έλα. Είναι Μοσχοβίτη. Έτσι απλά, είναι. Απλά πράγματα, συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή που είπε ότι ο προπονητής πρέπει να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να την κάνει όπως αυτός ξέρει. Δώσαμε πίστοση και στο Ράσβαν, θα δώσουμε πίστοση και σε αυτόν τον άνθρωπο και ευελπιστώ ότι κάτι μας χρωστάει αυτή η τύχη. Κωστάκι, μια φορά σβήφαμε γκολ, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε Κωστάκι. Μια φορά σβήφαμε. Στατιστικά δηλαδή, δεν στέκει δηλαδή. Και στο μάτς με τον Άγιαξ, ειδικά στο εντός έδρας, τα γκολ που δεχόμαστε. Ήταν είναι... εκείνα, βρε. Αλλά και δηλαδή... να σου πω και κάτι. Ακόμα και, και στην κακή εμφάνιση με τη Σλόβαν, τραβάει ο άλλος ένα σουτ καντήλι, να πούμε, στον ουρανό τερματοφύλακας. Γίνεται η αναμπουμπούλα πίσω. Πώς να σου πω, είναι όντως και θέμα τύχη. Ασχέτως που είμαι κακός. Γιατί ήμουν κακός εκεί, δεν έπαιξα. Έτσι να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Έτσι είναι, αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν παίξαμε καλά κι άλλα. Δεν αξίζαμε να χάσουμε τουλάχιστον. Έτσι. Έγινε, γέγονε. Το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, Κωστάκη.
πρέπει να δείξουμε φοβερή, ας το πω όπως, αυτοσυγκράτηση και φοβερή στήριξη στην ομάδα. Λοιπόν, και τα άλλα είπαμε, ό,τι είναι να έρθει ας έρθει, και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Αν το αξίζουμε, θα το δούμε αύριο. Αύριο, αύριο μετράμε τις δυνάμεις μας, τις αντοχές μας, όλοι μας, πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν που δεν έπρεπε. Δεν θα... Και αν αξίζουμε και συνέχεια αυτού, δεν θα έπρεπε. Συνέχεια, ναι, συνέχεια Κωνσταντίνε μου αυτού, αν αξίζουν πραγματικά αυτό το όνειρο μας να γίνει πραγματικότητα που το είπε ο πρόεδρος θα το κάνει, εξαρτάται από εμάς σε μεγάλο βαθμό, ότι αυτή η ομάδα πάει στις 20 καλύτερες της Ευρώπης, θα γίνει τελεία και παύλα. Δεν ξέρετε καλά από Πόντιος Πούντιος γενιάς. Δεν ξέρετε από ανθρώπους με κουλτούρα πώς λειτουργούν. Ό,τι λένε το κάνουν, είναι νόμος. Νόμος, αρχαίος ελληνικός νόμος. Σωστό, σωστό. Αν ταξίζουμε λοιπόν, θα το δείξει. Σωστό. Κωστάκι μου, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας και όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω. Να σε γερός, γεια σου μαέστρο μου. Να σε γερός, αδερφή μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε τώρα, κάτσε λίγο, σου γράφω το νούμερο. Αυτό είναι, οπ, τα γκρεμίσαμε όλα. Γιάννης Παμπουρίδης, το είδες? Τώρα πριν αρχίσει ο χαμός, να προλάβουμε, γιατί θέλω να μιλήσουμε. Πιστεύεις, λέω, ότι πρέπει, πιστεύω ότι πρέπει να παίξει ο Λιμνιός, αφού με ρωτάς έτσι. Θα τα δούμε, θα τα πούμε. Πάμε όμως το φίλο μας στην Κέρκυρα, το φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Από Κέρκυρα, ζω στην Κέρκυρα, από τη Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω, τώρα κοίταξε το Γιάννης Παμπουρίδης. Όχι, δηλαδή, δεν θα σε έλεγα Κερκυραίο από επίθετο. Τεμέτερον. Ναι. Και πάω, ναι, και Πόντιος. Και πάω, τι γίνεται? Και Πόντιος και ναι. Κοίταξε, είσαι εκεί παρέα, καλά, με, παρέα με τον φίλο μου τον Σπύρο, τον Φαγωγέννη, που, έχουμε, που είναι πιστός ακροατής, που είναι πολύ φίλος, που. Αλλά ναι, αυτό που κάνατε, άλλο. Εξαιρετικός, κάνατε μια πολύ ωραία υποδοχή, πολύ ανθρώπινη, πολύ ζεστή στον Ιβάν, και ήθελα από πρώτο στόμα, ας πούμε, να μας πεις 2-3 έτσι ντεσού, 2-3 λεπτομέρειες από την επίσκεψη εκεί στο σύνδεσμό σας. Ναι, καταρχήν δεν το περιμέναμε ότι θα έρθει έτσι να μας τιμήσει στο σύλλογο. Ναι. Γιατί στη λέξη μας, γιατί ήταν κάτι ξαφνικό. Μετά όταν μάθαμε ότι σίγουρα θα έρθει, ενεργοποιηθήκαμε εκεί και είπαμε να του κάνουμε μια βράβευση. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί κακά τα ψέματα αυτός ο άνθρωπος έφερε το χαμόγελο στα χείλη των Παοξίδων, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Ευεργέτης. Έτσι, γιατί, ναι, γιατί περάσαμε πολύ πέτρινα χρόνια. Έτσι είναι. Έτσι ήρθε είναι. Εκεί πέρα, ήταν ένα με μάτρε, παιδί μου, δεν ξεχώριζες. Δεν ήταν αυτό που ακούς Ιβάν Σαββίδης, πρόεδρος Μεγιστάνας, ξέρω εγώ, τίποτα. Ήρθε εκεί, ήταν ο άνθρωπος ένα με εμάς. Όπως τις αντιδράσεις που έχουμε εμείς όταν γίνεται μια φάση, ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Μας έκανε εντύπωση. Ναι. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Πες μου. Του μιλούσατε ελληνικά? Του μιλούσαμε ελληνικά, καταλάβαινε τα πολύ πάντα, καλά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστος άνθρωπος, με όλους χειραψίες, αγκαλιές, φωτογραφίες, δεν αρνήθηκε τίποτα. Εντάξει, είχαμε συνοηθεί εμείς να μην τον... Ζαλίσετε τα... Μην τον ζαλίσουμε, ναι, μην τον περιβολάμε με ερωτήσεις και, με... και με αυτά, εντάξει, φίξεων καλύτερα. Εμείς θα πούμε τώρα τη... Ποια είναι για μεταγραφή. Η πιο συχνή κουβέντα που υπόθηκε πέρα από το ευχαριστούμε, πέρα από το προχώρα και τα λοιπά, ποια ήταν η πιο συχνή ερώτηση που τέθηκε στον πρόεδρο? Δεν τον κάναμε ερωτήσεις περί μεταγραφών και τέτοια, τον περισσότερο εστιάσαμε ότι θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Ναι, αυτό, ότι υπάρχει πόλεμος, ναι, ότι έχουμε απέναντι και, πολλούς... Και αυτό, ναι, μας καίει και μας ενδιαφέρει. Και αυτό υποσχέθηκε, αυτό έδειξε, ας πούμε, ότι και αυτός... Ναι, αυτό έδειξε, παιδιά, είναι παουξής. Κατά δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο χαρισματικός που δεν πρέπει να τον προβλημάμε. Να τον κάνουν πόλεμο. Αυτός ο άνθρωπος δίνει δουλειά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε μια
σε μια Ελλάδα τεμαχισμένη τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, 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 ναι. Δεν μιλάω ούτε πολιτικά, ούτε κομματικά, ούτε... Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Ούτε με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εδώ στη ναι, ναι. ταλαιπωρημένη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω, το ξέρω. Απλά βλέπεις ότι... Κι εγώ άμα το πάρεις από εκεί, γιατί για επαγγελματικούς λόγους κέρκυρα, έτσι. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν αφήνεις εύκολα τη Θεσσαλονίκη μας για να αφήσεις και αλλού. Όχι βέβαια, αν και είναι πανέμορφη κέρκυρα, αλλά τον τόπο σου, το φίλε, συζητάω, τα στέκια σου, του συγγενείς σου, το γήπεδό σου, έτσι, δηλαδή εσείς για να δείτε τον ΠΑΟΚ πρέπει να κάνετε... Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν τον έβλεπα. Στην αρχή δεν τον έβλεπα τον Πάκο. Γιατί εδώ όταν έπαιζε ο Πάκο βάζανε την Ποτικόμη, όχι ότι έχω τίποτα με την Ποτικόμη, βάζανε την Κέρκυρα, βάζανε το τέτοιο. Οτιδήποτε άλλο. Πάκο είναι εδώ. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε και κάναμε τη λέξη μας. Μάλιστα. Άρα... Εμείς είμαστε άγωνη γραμμή εδώ. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Πάρα πολύ γάβρι. Εγώ δηλαδή όταν επισκέφτηκα την Κέρκυρα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το 80%. Τρομε πάρα πολύ. Πάρα πολύ γάβρι. Λοιπόν, και μάλιστα να... αν κάνω λάθος, γιόρθωσέ με, γάβρι, αλλά και φανατικοί γάβρι, δηλαδή όχι απλά Ολυμπιακοί, πολύ φανατισμένοι οι Κερκυραίοι με τον Ολυμπιακό. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχα διαλόγους στα καφενεία. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, Ξέρεις τι να έχεις παιδί στην πρώτη δημοτικού και να το φέρει στην Κέρκυρα και να προσπαθήσει να τον πεις τα κακά τα χρόνια μας, έτσι, ναι. Να τον πεις ότι εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Και να είναι όλα τα παιδάκια με τις ερυθρόλευκες για να παίρνουν τα πρωταθλήματα και να και... Μπράβο. Αυτό θέλω να μεταφέρω. Ήρθε και η δική μας σειρά τα δύο τελευταία χρόνια με τα δύο double και έτσι υπάρχει κάτι στα παιδιά να πούμε πέρα από το ότι αγαπάμε αυτό το σύλλογο ασχέτως τίτλων ή πρωταθλημάτων. Προχθές με στρίμωξε ένας Ολυμπιακός. Λέω θα σου κάνω, λέω, ερωτήσεις, θα απαντάς μονολεκτικά. Μου λέει εντάξει. Λέει, το λέω, ποιος είναι πρωτάθλητης, ρε. Ποιος ήταν πρωταθλητής. Με λέει ΠΑΟΚ. Λέω, ποιος ήταν ταμπλούχος, κυπελούχος, ο ΠΑΟΚ. Ποιος πήρε τον ταμπλό, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιος, λέω, έχασε, πήρε αίτητο στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ. Καλά, λέω, άλλη λέξη δεν ξέρω. Αν ξέρεις, τέσσερις φορές. Τον έστειλα τέσσερις φορές, είπε ΠΑΟΚ, χωρίς να το καταλάβει. Ήδη είσαι λίγο ΠΑΟΚ, πες. Ήδη είσαι. τον έστειλα, μόλις κατάλαβε τι τον έκανα, έφυγε. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη μου. Άρα, ζήσατε αυτή την εμπειρία από κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό όπου πηγαίνει ο πρόεδρος να εισπράττει αγάπη. Θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης και η οικογένειά του είναι ένα με εμάς. Παιδιά, δεν θα το πιστεύετε τη συμπεριφορά του και πώς ήταν μες στη λέσχη. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ναι. Το τιμήσαμε με μια πλακέτα που ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Εντάξει, δεν έχουμε και τις δυνατότητες και αυτά. Και ο άνθρωπος ήταν που τον έχουν τιμήσει άπειρες φορές. Έτσι, δεν είμαστε οι πρώτοι που το τιμήσαμε. Ναι. Ήταν σαν να ήταν πρώτη φορά. Έτσι αντιδρούσε ο άνθρωπος. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, που ναι, ναι. Ωραία. Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, να είστε γεροί, να είστε αγαπημένοι εκεί, να κρατάτε θερμοπύλες στο Γαβρονίσι. Σας περιμένουμε στην Κέρκυρα να μας επισκεφτείτε. Οπωσδήποτε. Τι σπουδαία δουλειά κάναμε με τη λέσχη. Είμαι βέβαιος. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Δεν είναι λίγο το πράγμα. Το ξέρω, το επικοινωνούμε συνέχεια. Το ξέρουμε και το λέμε συνέχεια ότι έχετε κάνει σπουδαία δουλειά. Είναι πολύ ενεργός ο σύνδεσμος. Δεν είναι απλά πάμε βλέπω ένα μάτς. Κρατάμε θερμοφύλες. Αυτό ακριβώς. Ναι. Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια εκεί να έχετε. Πάμε στις γραμμές που έπρεπε να τις διακόψουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Πέσαμε. Διαβάζω τώρα επί τη ευκαιρία. Μέχρι να ξανασηκώσουμε το κέντρο. 2310-287-888. Ήθελα να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε όλους. Διαβάζω ότι έγραψε η Χρύσα πριν 12 ώρες, στην ομάδα μας στον τοίχο. Οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι είναι ευγενικοί, νοιάζονται και είναι γενναιόδοροι, όχι μόνο για κάποιους ανθρώπους και περιστασιακά, αλλά για όλους και πάντοτε. Και απλοί. Και ας έχουν εκατομμύρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως είναι ο Ιβάν Ιωάννης Σαββίδης. Κάθισε σε μια πλαστική καρέκλα, ήπιε σε χάρτινο ποτήρι, όπως όλα τα παιδιά της λέσχης φίλων ΠΑΟ Κέρκυρας, έγινε ένας από αυτούς.
Πώς θα μην τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα μην συγκινηθείς με την εικόνα αυτή. Πατέρας για όλους. Όσοι θα του ρίχνουν λάσπη, θα του συκοφαντούν, τόσο θα ξεμπροστιάζονται και θα τους παραδίδει μαθήματα απλότητας και ανθρωπιάς. Δεν ξέρουν από πόντιους και ειδικά ζαντούς. Θα μάθετε, θα συνηθίσετε. Και κάτι άλλο. Δεν μπορείτε καν να τον ακουμπήσετε γιατί έχει μεγάλη ευλογία πάνω του. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ μου, δεν του έχω πει ποτέ ένα ευχαριστώ για τόσο έχει κάνει για την ομάδα που αγαπώ, τον ΠΑΟΚ. Όμως μου θυμίζει το πατρικό βλέμμα που με γεμίζει ζεστασιά και ασφάλεια ότι όλα θα πάνε καλά. Και τη συμβολή του πατέρα μου. Θα βρεις, καθώς κοιτάζεις πίσω τη ζωή σου, πως οι στιγμές που ξεχωρίζουν είναι οι στιγμές που βοήθησες τους άλλους. Ζούμου σου, τελειώνει το μήνυμά της Χρύσα και δεν έχω να αλλάξω ούτε κόμμα. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Λοιπόν, να σου πω εγώ τι έγινε λοιπόν. Ναι. Είμαι την προηγούμενη Τρίτη, ναι, στους Παξούς. Έχω νοικιάσει μια βάρκα. Ναι, είσαι ο, δεν σε κατάλαβα. Είσαι ο. Ο Χρήστος, Έλα, Χρήστο, έλα. Λοιπόν, έχω νοικιάσει μια βάρκα. Ναι. Και κάποια στιγμή το απογευματάκι είμαι από τη δυτική πλευρά του νησιού. Είμαι ανάμεσα σε δύο σκάφη, ένα μαύρο και ένα σοκολά. Το ίδιο, περίπου ίδια σκάφη, το ένα πιο μεγάλο από το άλλο. Ναι. Και είμαστε αραχτοί, είμαστε καμιά 30 μέτρα απόσταση, μόνο το αυτό σε μια παραλία, μόνοι μας και εμείς. Και κάποια στιγμή ακούω ποντιακά. Ναι. Στους Παξούς! Ναι, δεν πήγε το μυαλό μου. Λοιπόν, να μην στα πω λόγω, ήταν αυτή. Λοιπόν, και εντολής αυτοματικά δουλεύει και μια φίλη στο πλήρωμα. Ήταν το απόγευμα, το βράδυ εκεί. Ναι. Λοιπόν, και ακούω ποντιακά, θέλω απλά αυτό να μεταφέρω. Τώρα εντάξει, δεν συζητώ για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι. Ωραία είναι αυτή η λεπτομέρεια. Ωραίο είναι, ναι, το παρασκευή. Εγώ είχα μια μπλούζα του ΠΑΟΚ που την είχα μέσα στην τσάντα. Κοτσάρω την μπλούζα, βγαίνουν έξω χαιρετούρες. Λοιπόν, με βλέπουν οι άλλοι τώρα, εγώ με ένα βαρκάκι, άλλοι τα καμιά 60-70 μέτρα από το κάπως. Λοιπόν, έπεσε πολύ γέλιο. Είναι, λοιπόν, από εκεί είναι το βιντεάκι που κάνει τσιλικάκια. Είναι από τους Παξούς. Με την μπάλα, ναι. Ναι, μπράβο, είναι από τους Παξούς, από το λιμάνι του Γάιου. Λοιπόν, μάλιστα. Και τον είδα το βράδυ εκεί πέρα. Ωραία. Και απλά ήθελα να το μεταφέρω. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις, Χρήστο. Καλά κάνεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ, να είσαι καλά κι εσύ. Έτσι, τώρα παρασκηνιακά και τι σχέση έχουν όλα αυτά με την. Με αυτά που έρχονται, τα αγωνιστικά. Πάρα πολύ σημαντικό το πώς είμαστε σαν οργανισμός και σαν οικογένεια. Αν νομίζετε ότι είναι άσχετα αυτά που συζητάμε με το αυριανό μάτς, καθόλου άσχετα δεν είναι. Αν εμείς αυτόν που είναι μπροστά τον πιστεύουμε, τον αγαπάμε, καταλαβαίνουμε τι πάει να κάνει. Εγώ ούτε δουλειά προσδοκώ από εκεί, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όταν κάνει λάθος το επισημαίνω. Και όταν έχει κάνει κάποιο σφάλμα επίσης το λέμε. Δεν τα βλέπουμε όλα τέλεια. Στην παρούσα φάση όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι συσπειρωμένοι και δυνατοί. Θα το λέω κάθε μέρα γιατί μένεται πόλεμος. Οικονομικός, διοικητικός, εμπορικός, μηντιακός, προπονητικός, αθλητικός, πολιτικός. Από ποια άποψη θέλετε? Από ποια άποψη? Και επειδή έχουμε ανθρώπους που ζουν κάτω και το καρδάσιμο αλλά και πολλούς ανθρώπους, μας μεταφέρουν αυτό. Αυτή τρίτη χρονιά χωρίς να πάρουν πρωτάθλημα δεν μπορούν να ανεχτούν. Δεν μπορούν. Είναι στο αμήν. Πήραν τώρα τα φράγκα από το Τσουλού, γιατί παίξαν με σαφώς υποδέστερες ομάδες, εννοείται. Μπασάκ, Σεκίρ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και Κράσνονταρ. Πήραν τα φράγκα, βεβαίως. Είναι στα ουράνια τώρα, νομίζουν ότι είναι πανίσχυροι αγωνιστικά, που δεν είναι. Χαίρονται γιατί είδαν πάλι πράγματα με τα οποία είχαν μεγαλώσει και συνήθισαν να τους δίνουν τα σφυρίγματα, να σμπρώχνονται με χίλιες μπάντες, αλλά δεν είναι ο ίδιος ΠΑΟΚ που ήξεραν πριν από 5, 10, 20 χρόνια. Και δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά για την ομάδα, δεν μιλάω μόνο διοικητικά για την κεφαλή, μιλάω για το λαό, μιλάω για όλα. Για όλα μιλάω. Και θα το διαπιστώσουν αυτό. Θα το διαπιστώσουν. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε ότι στο Αιγαίο πεντανόστιμα ψάρια, καταπληκτικά και καλαμαράκια και μύδια, φοβερά εδέσματα, μοσχοβολάει ο τόπος και βέβαια ένα μαγαζί και με ταβέρνα στο Ωραιόκαστρο, ζηλευτό, με καταπληκτικό σαλόνι,
με τα ερκοντίσιον του μέσα, πραγματικά ζηλευτή χώρη. Και στο δικητήριον 214.000 η τηλιβεριά, το πιο φρέσκο ψάρι σε εξαιρετικές τιμές και φοβερή ποικιλία. Για ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, όσοι πήγατε καταλάβατε τι συζητάω, και Νάνα Μέλια και Νοαζέτα και Βέλβετη Μπόσκο, φοβερές γεύσεις και στις τούρτες, υπέροχα πράγματα με απεικονίσεις ό,τι θέλετε για τα παιδάκια σας, για τα πάρτι, για το γάμο σας. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης με TCL εβδομάδα να ξεκινάει, θα δώσουμε αύριο αφιγραντήρα υπέροχο, τρίποντο και στο Μουντομπάσκετ που είναι χορηγός η TCL, με κλιματιστικά, με τηλεοράσεις, με αφιγραντήρες, κορυφαίο όνομα με εκατομμύρια πωλήσεις παντού πάνω στον πλανήτη. Θα τα πούμε αυτά με λεπτομέρειες, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, Ζούγκου, σου λέμε! Έλα! Πάμε να ανοίξουμε πάλι γραμμές, να μιλήσουμε αντάμα. Ελεύθερο το θέμα, εντάξει, ήρθαμε και σε τηλεφωνική επαφή με τους φίλους μας στην Κέρκυρα, γιατί μας το είχατε ζητήσει και θέλατε, και πήραμε και μια γεύση τι γίνεται εκεί. Το μυαλό, η ψυχή, το σώμα, όλα βρίσκονται στο αυριανό παιχνίδι. Με ιδιαίτερη προσοχή στην εξέδρα για τον κάθε περίεργο που μπορεί να παρεσφρήσει. Εννοείται, τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας, Αλτός Μουσάκης. Καλώς το Θουβού. Καλώς το ναι, καλώς το ναι. Έλα, λοιπόν, εγώ πάντως, Κωστή, για αύριο έχω πολύ, καλή, πολύ καλό προαίσθημα. Ναι. Και θεωρώ ότι θα περάσουμε. Τώρα... Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα, τον τρόπο δεν τον έχω οραματιστεί. Μακάρι να μπούμε μέσα και στο 15 να είναι 2-0. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ούτε μπάλα να παίξουμε ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει να προκριθώ. Μόνο αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω θα περάσουμε εύκολα σχετικά, γιατί δεν δείξα για αυτή κάτι. Δηλαδή, ακούω που λες ότι στο πρώτο μάτς δεν ήμασταν καλοί. Δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε. Εντάξει, δεν παίξαμε όπως παίξαμε τον Άγιαξ, ας πούμε, τόσο καλά. Αλλά δεν ήμασταν κακοί. Θέλω να πω δηλαδή αυτό που είπε ο Μοσχοβίτς, ότι την ισοπαλία τουλάχιστον άξιζα. Δεν έπρεπε να χάσω. Αν έπρεπε να κερδίσει κάποιος, μάλλον θα ήμουν εγώ 0-1 παρά ένα 0. Κατάλαβες τι λέω. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι επειδή η ομάδα μόνη της έχει ανεβάσει τον πύχη και μόνη της μου έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Θεωρώ ότι δεν είμαστε καλά, καλοί. Σίγουρα. Απλά είναι αρχή ακόμα γι' αυτό. Φυσικά και είναι αρχή. Λοιπόν, φυσικά. Πίστη στον προπονητή. Παιδιά, εντάξει, εδώ κάτι μπερέτες, κάτι φλόμπερ δώσαμε, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Τζιτζι Φρίγκερ. Τζιτζι Φρίγκερ. Ναι. Και λέω, κάτι Στανόγεβιτς. Δηλαδή. Εντάξει. Τώρα... Λοιπόν, είναι... υπομονή με τον προπονητή, ό,τι και να γίνει, όπως και να πηγαίνει, πρέπει στη ρήξη. Και ποδοσφαιριστές. Βαρέλα, μην ξεχνάτε, έκανε 1,5 χρόνο να παίξει μπαλάρα. Ένα χρόνο. Ο Κρέσπο τα ίδια. Θυμηθείτε, δεν ήταν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ένα πράγμα να πω για τον Ιβάν Σαββίδη. Συζητούσα με τον Παντζανάκη τις προάλλες και με έλεγε ότι λέω διαφορές κτλ. Μου λέει ότι αυτοί είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έτσι θέλουν να λένε οι άλλοι. Ναι, αλλά δεν είναι. Του λέω από εμάς, άμα ψάξεις κάτω από τις σκόνες, σηκώσεις τις πετρούλες και τα λοιπά, να δεις τα πρώτα δείγματα, θα δεις φιλανθρωπίες, ανθρώπους που βοήθησε, τους έστειλε εδώ, τους έστειλε εκεί, και δεν ακούγεται τίποτα κάτι κάτω. Πολλά μαθαίνουμε εμείς, Θουβού μου, που... Ναι. Και με την, με την υποσημείωση, μην το πεις, ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Πάρα πολλά. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ειδικό βάρος. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε, να σου πω κάτι, δεν θέλουμε κιόλας να τα λέμε. Άλλο γιατί θα, πω, ναι. Θα πούνε εξής, μόνο αβάντα του κάνεις ή αγιοποιείται. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι άνθρωπο κάνει. Έχουμε εκεί. Δεν χρειάζεται. Απλά ούτε το δικό λέω, μας λιβάνισμα, ούτε το γλύψιμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρουμε τι. Ο άνθρωπος που άνοιξε την Παναγία σου μελά μετά από τόσα χρόνια, φίλε. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό, τι να σου πω τώρα. Και από εκεί και μετά... Απλά λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ειδικό βάρος. Κάθε τους βήμα σηκώνει σκόνη. Λέω, άμα δείτε τους σηκώσας τα πιτραδάκια και τη σκόνη γύρω-γύρω. Είναι νούρουαν, είναι μπράβι μες στο Χίλτον, είναι από εδώ, είναι τέτοια πράγματα. Δεν συγκρίνονται. Λέω, ξέχασε το.
Να τον έχει ο Θεός καλά που ήρθε στην Παοκάρα μας. Και ένα νεκροτάκι να σου πω. Ρίχτο, okay. Ρίχτο. Τελειώνει ο νέος στο Λύκειο και δεν έχει ένα όρεξη στο πανεπιστήμιο. Ναι. Ο πατέρας του έχει φράγκα, πολιτικός έχει, γνωστούς κτλ. Του λέει, κοίταξε να δεις, λέει, άμα δεν θες να σπουδάσεις, δεν θα σε συντηρώ εγώ. Ναι. Γι' αυτό θα δουλέψεις, λέει. Καταλάβες. Ναι. Έχοντας τώρα ισχυρή οικονομική και πολιτική θέση, κινεί τα νήματα να βρει μια θέση, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, τον τάδε υπουργό οικονομίας. Έλα, ξέρω εγώ, Άδωνη, Βαγγέλη, Παναγιώτη. Άδωνη, τελείως τυχαίο το όνομα του Άδωνη. Και πολύ καθημερινό, ναι. Τέλειωσε, λέει, το Λύκειο, το εμπέλης. Ναι. Και δεν θέλω να σπουδάσει, λέει, να το βρεις για δουλειά, λέει. Αλλά θέλω να δουλεύει, λέει. Εντάξει, λέει, πας και αλλάξει γνώμη, ρε, επειδή και πάει για να σπουδάσει τελικά. Αλλά να δουλέψει σκληρά, να μην ταξίνει. Ναι. Μερικές μέρες αργότερα του λέει ο Θανάσης. Λέει, βρήκα, λέει, δουλειά. Δεξί χέρι, λέει, του Πρόεδρου Δημοκρατίας, λέει, 15.000 ευρώ το μήνα, τέλεια, έτσι. Τι λέει, δεν του λέει, τρελώσεις, ρε. Ρε, πολύ, να πει, 15.000, λέει. Πιο λίγα, λέει. Άμα είναι έτσι, λέει, θα πας σπουδάσεις. Τι 15.000, βρες κάτι πιο απλό, πιο... Ναι. Περνάει λίγη ώρα και θα πρέπει τηλέφωνο. Βρήκα, λέει, κάτι πιο σύμνο, λέει, ιδιαίτερο στο γραμματέας υπουργού, 5.000 μόνο. Ρε, κάτσε καλά, ρε, τι λέτε, ξέρω εγώ, μόλις έβγαλε το λίγο, τι 5.000, ρε, δεν θέλω, ρε, εύκολα πράγματα, θέλω, βρες κάτι άλλο. Την επόμενη μέρα, λέει, το βρήκα δουλειά, λέει, ως διευθυντής προμηθειών, δημόσιων προμηθειών, στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο μισθός, λέει, μόνο 2.500. Ρε, εσύ σε παρακαλώ, βρες μου, λέει, κάτι πιο σύμνο. Κάτι λέμε 500, 600, λέει, 700 ευρώ. Ταπεινό, κάτι πολύ ταπεινό, ναι, ανθρώπινο, ναι. Ναι. Του λέει ο άλλος, τι λες τώρα, λέει, αυτό είναι αδύνατο. Λέει, γιατί? Γιατί αυτές οι θέσεις δίνονται μόνο με διαγωνισμό. Και εκεί χρειάζεται να έχει κανείς στο γραφικό επίπεδο. Με τέλειες γνώσεις αγγλικών, πανεπιστημιακό δίπλωμα, τουλάχιστον ένα master ή PhD στο εξωτερικό. Θέλεις να δουλεύει περιορίες άνευ αποδοχών και φυσικά προϋπηρεσία. Φίλοι μου, αυτές οι θέσεις, λέει, τα 600 ευρώ δεν βρίσκονται εύκολα. Φιλιά, γεια σου το βού. Γεια σου το βού. Γεια σου το βού. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 23-10-287-888. Αν θέλετε, παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση που δεν παίξαμε μετά το καλοκαίρι. Να δώσουμε τίποτα τραπέζια στη Λαδόκολα, να δώσουμε τίποτα κρέατα. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Ρώτησε για το Λιμνιό νωρίτερα. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό ο Λιμνιός, αξίζει να πάρει σήμερα, αύριο να πάρει την θέση στην αρχική εντεκάδα. Ο Ζαμπά δεν μας έχει δείξει αυτά που μπορεί μέχρι τώρα. Άρα βάζει αυτόν ο οποίος είναι πιο τρελαμένο να παίξει. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Τον Προγιούτρο. Καλώς τον Κόραν. Τον Προγιούτρο, αδέρφια, τον Προγιούτρο. Ακούστε κάτι εκπληκτικό ζουμουσού που έζησα εχθές. Έλα, πες το. Λοιπόν, μοιράσου το μαζί μας. Αδέρφια, στο σπίτι μου λοιπόν είναι ένα γειτονάκι από κάτω, κοριτσάκι που κάνει παρέα με την κόρη μου. Λοιπόν, και ξέρω ότι μένει Πειραιά. Ο μπαμπάς της είναι τον Πειραιά, μαμά της Θεσσαλονικιά βέβαια. Και λόγω δουλειάς και τα λοιπά και κάποιων άλλων οικογενειακών θεμάτων ανεβήκανε Θεσσαλονίκη και θα μείνει Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέω, κοριτσάρα μου, λέω, δεν πιστεύω, λέω, εδώ να λες ότι είσαι Ολυμπιακός. Μου λέει, κύριε Αποστόλη, ποιος σας είπε ότι είμαι Ολυμπιακός, μου λέει. Είμαι ΠΑΟΚ. Λέω, τι λες, κοριτσάρα μου τώρα. Λέω, τι λες, κοριτσάρα μου τώρα. Λέω, μέσα, λέω, στην Καυροφωλιά, στον Πειραιά πήγαινε Λέει, κύριε Αποστόλη, ξέρετε τι μπούλινγκ έχω. Τη το λέω για να τριχιάζω. Λέει, ξέρετε τι μπούλινγκ έχω φάει εγώ και ένας άλλος συμμαθητής μου, λέει, τόσα χρόνια στον Πειραιά, στο σχολείο, να τους λέω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Λέω, τι σου μουσάκι είσαι εσύ, κοριτσάκι μου, λέω. Τι σου μουσάκι είσαι εσύ εκεί μέσα. Λέω, ο μπαμπάς δεν με αφήνει. Λέει, ούτε να έχω, λέει, του ΠΑΟΚ και τέτοια. Λέω, τι δεν σε αφήνει. Λέω, έλα εδώ, κασκόλ του ΠΑΟΚ. Ο μπαμπάς της Γαβρός. Ναι. Γάβρωσε. Ναι. Μπράβο τον πατέρα. Η μαμά, πρόσεξε όμως, γιατί τα καλά τα πράγματα τα παίρνεις από τη μαμά. Η μάνα, φίλε. Ναι. Λοιπόν, λέω, έλα κοριτσάρα μου εδώ, ζουμουσάκι μου, εσύ, λέω, πάρε ένα κασκόλ, της δίνω ένα κασκολάκι. Μπράβο, έλα, αυτό λένε το δικό μου που είχα, το πρώτο που αγόρασα για μένα. Μπράβο. Πάρτο και θα πας, έχει την ελληνική σημαία επάνω, γράφει ΠΑΟΚ Σαλόνικα, είναι πολύ παλιό κασκόλ. Λέω, κοριτσάρα μου, λέω, ζουμουσάκι μου, τι με έχεις πει τώρα, λέω, τόσα χρόνια εκεί μέσα υπέμενες τέτοια πράγματα. Είδες, φίλε. Και είδες. Αδέρφια, έχω πάθει ζημιάς, γι' αυτό σας πήρα να στο φανταστείτε τι γίνεται, έτσι. Μπράβο. Λέω, και τι κάνανε πέρσι, κοριτσάρα μου. Πέρσι, λέει, έτρωγα ακόμη περισσότερο μπούλι. Χειρότερα. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Χειρότερα. Χειρότερο. Η ίδια πράγματα που μου λες, τα ακούω από τον γιο του αδερφού μου.
Ναι, έτσι, σαν... από τον ανιψιό μου. Ο οποίο στην Πάτρα. Είμαι σίγουρος εκεί. Το, ναι, το καταλαβαίνεις έτσι. Μόνο και μόνο φυσικά. Που. Μόνο και, λέει θείο. Λέω πόσοι είστε στην Τάκη. Είμαστε 20. Πόσοι είναι, λέει, ο Ολυμπιακοί. Λέει 17. Ναι, ναι. Τα ποσοστά, προμένως. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπως η Πάτρα. Και εσύ, εγώ λέει, στη φανέλα γράφει Πρίγιοβιτς, λέει πίσω. Με φωνάζουν, λέει, Πρίγιο. Αυτά είναι. Αυτά είναι ζουμουστού, αδέρφια, αυτά είναι ζουμουστού. Μου στέλνει, λοιπόν, επειδή παίζει στην Παναχαϊκή στα Τσικό. Μου στέλνει, λοιπόν, ένα βιντεάκι ο Νεκτάριος και ακούγονται οι φωνές του προπονητή από δίπλα που φωνάζει και λέει Πρίγιο! Πρίγιο! Μέσα, μέσα, μέσα! Και είναι ο νηψιός μου. Ένα πράγμα να ξέρετε, αδέρφια. Από την Καλλικράτεια, το γιο μου τον κατέβασα πριν 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε μίνι, προπαιδικό, φέτος θα παίζει και προπαιδικό και παιδικό στο μπάσκετ. Μπράβο. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι προετοιμασία με το παιδικό και φοιτητικό στην Πρέβεζα. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σας πω. Ποτέ δεν θα τον στείλω σε κανένα χαμουτζή εκεί κάτω, όπως πήγε ο Νικολαίδης. Ο Νικολαίδης, ο μπαμπάς Νικολαίδης, που πήρε πρωταθλήματα και κύπελα με τον ΠΑΟΚ. Το παιδί του δεν το έφερε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τον Αλέξανδρο, τον Αποστόλη στον ΠΑΟΚ ποτέ. Μαντουλίδη και από εδώ και τους πήγε στον Ολυμπιακό τώρα και οι δύο. Τι να πω. Όλοι κατεβήκανε κάτω, τι Ολυμπιακό μεγάλος Α2. Ποτέ, να το ξέρετε, σας το λέω, θα μου κοπούν και τα δύο τα χέρια και τα πόδια, εκεί δεν θα, όσα λεφτά και να μου δώσουνε, εκεί το παιδί μου δεν θα το στείλω. Και 18 να γίνει και μόνος του να μπορεί να πάρει απόφαση και να προσπαθούν να τον πείσουνε, εγώ θα τον αλλάξω τη γνώμη. Γιατί δεν αξίζουν τα λεφτά τους. Δεν τα γουστάρω τα λεφτά. Μα τι να πας εκεί, το εξηγείς τι σημαίνει αυτό το σήμα, τι έχουν κάνει αυτοί. Έγινε Αποστόλη. Γεια σου Γκόραν. Ζουμουσού αδερφέ μου. Μόνο ενωμένη αδερφιά, μόνο ενωμένη. Μόνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το φιλάρετο. Έλα. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου, γιατί άκουσα ότι από το Σεπτέμβριο πρέπει να υπάρχει κάρτα φιλάθλου. Κάρτα φιλάθλου. Τι, για όλες τις ομάδες. Για όλους όσους πάνε στα γήπεδα. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι διάφορα που έχουν πει στο παρελθόν. Δεν έχουμε, λοιπόν, να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό υπάρχει ένα θεματάκι, θα πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει, ουσιαστικά βγαίνει από τον ερασιτέχνη και όταν πας και βγάλεις από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, πάει μας χάρη, μια τέτοια κάρτα, πολύ εύκολα μετά αυτοί που ταξιδεύουν μπορούν να αποκλείονται, γιατί θα είναι από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα χρειαστεί δηλαδή να γίνουν κάποιες τέτοιες... Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Καθόλου, ναι, όμως, δηλαδή δεν ξέρω αν ισχύει για συγκεκριμένη ομάδα ή αν πρέπει, είναι υποχρεωτικό για όλους, το θέλουν να φακελώσουν τον καθένα μας, το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό. Ακριβώς. Δεν γνωρίζω το θέμα, για να σου πω τι και πώς. Ναι, είμαι απλά βέβαιος. Καλό είναι ότι... να το δούμε, ναι, ψύχρεμα και να γίνουν κάποιες έξυπνες κινήσεις αυτοί που ουσιαστικά ταξιδεύουν και πάνε σε αντίπαλα γήπεδα, να μην έχουν το χρώμα να το βλέπουν, γιατί σίγουρα μετά δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν. Τώρα, ως προς την ομάδα, θέλω να πω το εξής, ότι αύριο είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους. Γιατί? Γιατί δέχτηκαν στο πετσί τους την αδικία. Ο μόνος τρόπος για να δώσουν, να καταλάβουν αυτοί που μας αδικήσανε, είναι αύριο να δείξουν ποια ομάδα αδικήσανε. Είναι αύριο να δείξουν ποιος μπορεί να κρατήσει μια εικόνα, μια ξεκάθαρη εικόνα ότι αυτή η ομάδα αδικήθηκε. Δεν ήταν η ομάδα που άξιζε να φύγει από αυτόν τον κύκλο των ομάδων. Έτσι. Παρόλα αυτά, φιλάρετε, και πριν κλείσω, σου πω το εξής. Επειδή υπάρχει στεναχώρια που δεν μπήκαμε στο ομίλου του Champions League. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, είναι αυτονόητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω το ποτάμι. Νομοτελειακά, απλά με καθυστέρησαν φέτος. Απλά με πήγαν ένα χρόνο πίσω, θα πω εγώ. Δεν ακυρώνουν, δεν μπορούν να ματαιώσουν, να ακυρώσουν όλο αυτό που χτίζεται. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, δεν προσπαθώ να αεροποιήσω κάτι. Και με πόνεσε και με πλήγωσε πάρα πολύ ο τρόπος, ειδικά, που θέλησαν έτσι θελικά
τα βατζιλίδικα να με αφήσουν απ' έξω. Όμως δεν μπορούν παρά μόνο να μου βάλουν κάποια εμπόδια να με καθυστερήσουν, γιατί και πέρσι με την Μπενφίκα πάλι με σκίσανε για να μην είμαι εκεί. Τόσα χρόνια περίμενα. Θα κάνω άλλο έναν χρόνο καρτέρι και θα γίνει αυτό. Πάντως πίσω δεν θα ξαναγυρίσω στα χρόνια τα παλιά. Αυτό έχω να πω. Αλλά και αυτοί οι παίκτες αξίζει να αποδείξουν ότι δεν τους άξιζε αυτή φυσικά, η τύχη. Φυσικά. Έγινε, φιλάρετε. Και... να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθε. Μεθε. Πόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Ο Βίρον είμαι, ο Ξαντούλης. Ο φίλος του Τακίνιο. Γεια σου ρε Βίρονα. Τι κάνεις. Τι κάνετε. Καλά, καλά. Μια χαρά. Πόσο χρονών είσαι. 13. 13. Μπράβο, μπράβο. 13. Μπράβο. Να ζήσεις πολλά χρόνια. Να είσαι καλός μαθητής. Να είσαι καλός άνθρωπος. Να είσαι καλό παοξάκι, να δεις σε πρωταθλήματα. Είδες στα 13 σου έχεις. Βέβαια, στα 13 σου έχεις δει τώρα μέσα σε 2 χρόνια 2 double. Κύπελα, πρωταθλήματα. Μπράβο, μπράβο. Για πες. Για πες τι θες να πεις. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι. Καλά. Το αυριανό παιχνίδι. Διακοπές έχουμε ακόμα, έτσι. Πώς το βλέπω. Πώς το βλέπω. Για πες πώς το βλέπεις. Το βλέπω 1-0. 1-0, 2. 1-0 για αρχή, έτσι, γιατί δεν φτάνει το 1-0. 2-0, 2-0 το βλέπω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σκόρερ, έχεις δει στο όνειρο. Για να μην κάνει λακίζει Πασχαλάκης. Ναι. Και του παίζει καρατέγκα. Καρατέγκα. Εντάξει, Πασχαλάκης μας έχει δώσει πολλούς βαθμούς. Και θα κοιτάξει αύριο να είναι σωστός, να μην κάνει λάθος. Να μην κάνει λάθος. Ζούμε μεγάλες στιγμές και θα ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες. Γεια σου Βίρονα, να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ζούμε σου, τη ζούμε τις στιγμές. Προσέξτε τώρα, γεννιούνται παιδιά. Δηλαδή προχθές με τους κουμπάρους μου αυτή την κουβέντα είχαμε. Βλέπαμε τον πιτσιρικά που έτρεχε πυραυλοκίνητος μέσα στον παιδότοπο. Και λέει, ρε σήκωστε τώρα, δηλαδή τα παιδιά μας, γιατί και το Αποστόλη είναι, έχουν ένα, κάτι μήνες διαφορά. Τα παιδιά μας δηλαδή, λέει, γεννήθηκαν και κύπελο, πρωτάθλημα, κύπελο, πρωτάθλημα, κύπελο, πρωτάθλημα ξανά. Δηλαδή συνέχεια. Τώρα λέει και το δικό σου, έτσι. Ε, Σωτήρη, σε 3 χρόνια, έτσι, 3 χρονών, γεια σας. Δηλαδή δεν έζησαν καμία χρονιά χωρίς να πάρουμε τίτλο στο πρωτάθλημα. Σκούπα τα πάντα. Είναι τυχερά αυτά τα παιδιά. Διότι, θέλετε να σας πούμε, εμείς οι 40 something, θέλετε να μετρήσουμε χρόνια, θέλετε να πάμε πίσω, έτσι, εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Να μην πω τώρα για αυτούς που δεν πρόλαβαν και έφυγαν, έτσι. Δεν πρόλαβαν και έφυγαν, την ντουλάρα μας. Και άλλους που έφυγαν ακριβώς στο σημείο που μετά από τόσα χρόνια, το ξαναλέω, δεν μιλάμε τώρα για τα κύπελα, εντάξει. Κύπελα ξέρουμε πολύ καλά ότι και πάλι δεν παίρναμε κάθε χρόνο κύπελο. Έτσι. Πριν από το κύπελο στο Βόλο πρέπει να πάμε κάποια χρονάκια πίσω. Το 14. Το 14 χρόνια πίσω. 14 χρόνια. Έτσι, το 1, το 3, έτσι, και γεια σας μετά. Ξανά περάσαμε 14 χρόνια. Για πρωτάθλημα τα είπαμε. 33. Δηλαδή κάποιος που ήταν 10 χρονών τότε... Παιδάκι, δημοτικού, 10 χρόνια, όσο είναι τώρα η νεκταρία μου. Έπρεπε να γίνει ένας ενήλικας, γι' αυτό λέγανε, τελευταία φορά που το πήραμε, ήμουν παιδί με τον πατέρα μου στο χέρι, τώρα ήμουν εγώ ο πατέρας, όταν μεσολαβούν 33 χρόνια. 33 εγώ βάζω. Δεν λέω 34, λέω 33. Εγώ ποτέ δεν θα το βγάλω αυτό από τις κουβέντες μου. Πέρσι... πήραμε το double και πρόπερσι πήραμε πάλι το double μέσα στον νοσοκομείο. 33. Δεν μου το αφαιρεί κανένας αυτό το δικαίωμα. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασιλάκη, Πειραιά! Πειραιά μου, είσαι μέσα τη φωλιά. Παοκάρα, παοκάρα μέχρι κόκαλο. Βάστα θερμοπύλες, Βασιλάκη! Βαστάω γερά και δεν είμαι ο μόνος. Είμαστε πάρα πολλοί αδερφές. Έχει, ξέρω. Να το ξέρει, ζούμε ανάμεσά τους.
Μας ξέρουνε. Αυτοί ζουν ανάμεσά μας. Όχι εμείς ανάμεσά τους. Σωστός, Κώστα μου. Και θέλω, αγόρι μου, θέλω να σου πω κάτι. Δύο χρόνια πέρασα μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή μου. Ο μόνος που εκτός από τους δικούς μου ήταν ο ΠΑΟΚ που με βοήθησε. Είμαι καλά τώρα. Το μόνο που θέλω αύριο είναι να νικήσουμε 2-0. Καθαρά. Ο Πασχαλάκης να είναι ήρεμος. Και όλα καλά θα πάνε. Έτσι ακριβώς. Έχω λίγο τρακ τώρα για καθόλου, την προσφορά. Καθόλου. Μια χαρά τα λες. Μην έχετε τρακ. Μια παρέα είμαστε. Τι είναι αυτά. Δεν κρίνεται κανένας εδώ. Εδώ είναι, είμαστε μια παρέα. Είναι το σύνδεσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κρατάς παρέα εδώ πέρα στο Πειραιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλα καλά θα πάνε αύριο. Μην αγχωνόμαστε. Όλα καλά. Μεγάλη υπόθεση αυτό που είπες. Στη δύσκολη σου στιγμή στο θέμα υγείας, γι' αυτό λέω, είναι πολλά παραπάνω. Πολλά περισσότερα από απλά 22 τύπου που κυνηγάνε ένα πετσί. Ο ΠΑΟΚ. Από κούμπι, είδες τι είπες. Πέρα από τους δικούς μας ανθρώπους, με στήριξε ο ΠΑΟΚ. Με κράτησε ζωντανό. Μου έδωσε χαρά. Ήμουνα λίγο πριν το τέλος. Και με βοήθησε, ανέβηκα ψυχολογικά. Όταν έβλεπα την ομάδα να ανεβαίνει, ανέβηκα κι εγώ και βγήκα από το νοσοκομείο. Αυτό που έτσι. Λένε ήρθαμε σκαστή από την κλινική, το ζήσα. Κυριολεκτικά, έτσι. Το ζήσα. Βασίλη μου, να είσαι δυνατός, να έχεις πίστη, να έχεις υγεία και όλα καλά. Όλα να, καλά. Να είσαι καλά, όλα καλά. Καλά θα πάρε. Όλα καλά, έγινε. Θετική ενέργεια. Αυτό. Φιλιά. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί, εγώ το καταλαβαίνω όταν πηγαίνω στο χωριό το καλοκαίρι. Από το πιο απλό πραγματάκι. Που την ίδια ώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει και ο Γαύρος και από το πιο απλό πράγμα σου λέω, που πρέπει να πας στο καφενείο και να παρακαλέσεις τον καφετζή, ρε φίλε, στις 5 τηλεοράσεις, βάλε μου και μία να δω κι εγώ τον καημό μου. Έτσι. Σου λέω το πιο μικρό, το πιο απλό πραγματάκι. Και τη διαφορά που είδα φέτος σε σχέση με όλες τις άλλες χρονιές. Που τις άλλες χρονιές το χτύπημα στην πλάτη, ναι, συμπαθείς, Παοκάρα, τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε αυτά, Σαλόνικα και τέτοια. Τώρα είδα άλλο βλέμμα. Το βλέμμα του, οπ, τι έγινε, ο συμπαθής έγινε δυνατός, ο δυνατός εγκρέμισε, σε εξέθεσε που το έκλεψες πέρσι το πρωτάθλημα και ήρθε φέτος και το πήρε αίτητος. Σου απέδειξε ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος, ο καθαρός, ο παντελονάτος. Ο αντρίκιος, ο παοκτσίδικος, τι αμηχανία είναι αυτή που έχετε όταν μας κοιτάτε στα μάτια. Γιατί δεν αναγνωρίζεις, γιατί έχεις το βλέμμα του μου πήρες αυτό που είχα τόσα χρόνια και το θεωρούς δεδομένο. Ξέρεις γιατί, νιώθεις ένοχος κατά βάθος. Από τον τρόπο που το πήρες, μπείτε λίγο στα φόρα να δείτε, πανηγυρίζουν για το πέναλτι που δεν έδωσε τον παρά. Έτσι θα το πάρουμε, τελειώσατε, κάνατε. Καμία τσίπα δεν έχετε ρε οπαδικό εγωισμό. Εσείς που κρατάτε τις ντουντούκες, την είδατε τη φωτογραφία. Κερκίδα με μικρόφωνο ρε σκερβελέδες, δεν τρέπεστε λίγο. Φωνή δεν έχετε ρε, πάθος να βγάλετε από μέσα σας. Ψυχή, αν έχεστε να κρατάτε μικρόφωνο. Ποιος είσαι ο Βασίλης Τερλέγκας που βγαίνει στην πίστα. Και με ντουντούκα. Με ντουντούκα ρε! Έχεις φωνή να βγάλεις, έχεις ψυχή, βγάλ την ψυχή σου ρε! Έλα στην ντούμπα να πάρεις μαθήματα! Έλα να πάρεις μαθήματα! Αυτοί λοιπόν είδαν ένα ΠΑΟΚ να έρχεται όχι περιστασιακά, όχι από σπόντα, όχι από κλοπή όπως το πήρε η Χάρτινη και καταραίει τώρα. Όχι έτσι. Νομοτελειακά, με την αξία του. Δυνατό σε κάθε επίπεδο. Μην τους αφήνετε να βρουν χαραμάδα σε αυτό που αγαπάμε. Μην τους δίνετε πάτημα. Μόνοι μας τα προβλήματά μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις παραλήψεις μας. Ναι, τις αστοχίες μεταγραφικές, τα λάθη, ναι, την κακή μας μέρα. Εμείς εδώ. Μην τους ανοίγετε την πόρτα να μπουν μέσα να μας βλάψουν. Ο κάθε τυχάρπαστος, ο κάθε περίεργος. Αν εμείς τα θέματα ενδοοικογενειακά, με σκληρή κριτική, με πινελίκη, με ό,τι θέλετε, αν τα λύνουμε μόνοι μας, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παρισφρήσει ο ξένος μέσα, να με κάνει άνω κάτω και να τρίβει τα χεράκια του και να χαίρεται. Κοίταξε, πάλι σκοτώνονται. Για τον Μπασκαλάκη, για τον Μπέλκα, πάντα θα υπάρχει κάποιος. Πάντα. Πάντα. Έχω να πω κάτι στον Μπασκαλάκη. Γιατί τον είδα πάλι στο μάτσο με τον Πανετολικό να μην έχει
την αυτοπεποίθηση που είχε πάντα πέρσι. Μην ακούς τι λένε. Κάνε τη δουλειά σου. Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου. Αλλά είναι ο τερματοφύλακας που μου χάρισε προσωπικούς βαθμούς. Είναι ο τερματοφύλακας των δύο double. Μην αφήνεις τον καθένα να σου κλονίζει την αυτοπεποίθηση. Ναι, λάθος. Αλλά δείτε λίγο τι είχε γίνει πριν. Έχει φάει την κλωτσιά. Δεν, ούτε καν τρώει κάρτο. Άλλος και άλλος πηγαίνει με το πόδι και με τη σκαριά μπροστά. Ναι, βγες και πάρ' τους βαλάκι. Βγες, μην ακούς κανέναν. Αυτά. Και ούτε φιλίες έχουμε, ούτε παρτίδες. Δεν του έχω μιλήσει ποτέ του ανθρώπου. Δεν έχω κανένα, καμία παρτίδα. Με κανέναν ποδοσφαιριστή. Ούτε με τους μάνατζέρ τους, ούτε με τους τίποτα στους κύκλους τους. Είμαι τελείως εκτός. Λέω αυτό που βλέπω. Θέλω τον τερματοφύλακά μου δυνατό. Αν κλονιστεί η αυτοπεποίθησή σου, αν σκέφτεσαι να βγω, να μην βγω, αν τι θα πούνε, τι θα... Μη δίνει σημασία. Μη δίνει σημασία. Κάνε αυτό που ξέρεις. Κάνε αυτό που ξέρεις. Και εσύ, Δημητράκη Πέλκα, βγες από αυτό το, από το, αυτό το σύννεφο, από αυτή την αβεβαιότητα. Να είσαι δυνατός, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Δικαίωσε αυτούς που λένε ότι είσαι πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Μην αφήνεις να σε πάρει από κάτω η κακή μέρα, η κακή πορεία, τα κακά μάτς ή το ότι έγινες αλλαγή. Άμα σε πάρει από κάτω που έγινες αλλαγή τρεις φορές το 60, το είχα, γεια σας, τελείωσε. Μπες μέσα και λύσαξε. Με το μαχαίρι στο στόμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είναι επικίνδυνο. Εδώ είμαστε. Δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Όσοι δεν το καταλαβαίνετε, μεγάλο λάθος κάνετε. Το λέμε. Το λέμε να το ξέρετε. Πάμε. Τι γίνεται με μεταγραφές. Βασίλη, να σου πω κάτι τώρα. Θεωρείς ότι είναι η στιγμή σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα? Από την Παρασκευή το πρωί θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω να σου χαλάσω το χατήρι, να σε κακοκαρδίσω. Από την Παρασκευή, ό,τι θέλεις να πούμε. Θες να πούμε, θα έρθει και center for, θα έρθει και half, σας το λέω από τώρα. Ό,τι και να γίνει αύριο. Ό,τι και να γίνει. Που αύριο τι θα γίνει, θα περάσουμε αύριο. Απλά φάγαμε μία φθορά άδικα τόσο νωρίς. Δεν έπρεπε να έρθει αυτό. Και ξεμύτησαν και αυτοί που βάζουν το εγώ τους πάνω από την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε το αυτό, ρε. Είδατε εγώ με εκείνο που δεν θα σας το έλεγα. Υπάρχει κάποιο τόσο μεγάλο κίνητρο που είναι μεγαλύτερο από την αγάπη σου για το σύλλογο? Να σου πούνε ότι δικαιώθηκες για τον τάδε. Εγώ το έλεγα. Μπράβο, ρε φίλε, ωραία, το έλεγες. Και πώς νιώθω, δηλαδή, ωραία, θες να σε χειροκροτήσουμε? Τι θέλεις να πάρεις, like? Ας πούμε, τι μεγάλος αναλυτής που είσαι. Μπράβο, ρε, πες μέσα. Αυτό είναι δηλαδή ο εγωισμός να τα σκεπάζει όλα. Εστό έλεγα εγώ για τον τάδε. Τάχε, τι έγινε? Το είπα εγώ για τον Χατσερίδη την πρώτη μέρα. Ότι δύσκολο αυτό τέτοιο κορμί να παιχτεί. Βγήκα να θριαμβολογήσω επειδή απέτυχε. Έπρεπε να χαρώ δηλαδή που έπεσα μέσα για τον Χατσερίδη. Λυπήθηκα που πήγαν τζάμπα χαμένα τόσα εκατομμύρια. Στεναχωριέμαι όταν δικαιώνομαι σε κάτι που βλάπτει την ομάδα. Δεν βγαίνω να πανηγυρίσω. Αλλά προφανώς υπάρχει μερίδα ανθρώπων που νιώθει έτσι. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα. Κωστή, το αυριανό το μάτς το παίρνει αυτός που το θέλει περισσότερο και οι προσωπικότητες. Εγώ το θέλω. Εμείς το θέλουμε. Εγώ το θέλω περισσότερο. Εμείς το θέλουμε και εγώ θα το πάρω, ρε. Θα περάσω, θα περάσω, τέλος. Φίλε, ο κόσμος θα τους δείξει πόσο το θέλουμε από το πρώτο λεπτό που θα πατήσουν το χορτάρι μέσα στο γήπεδο. Θα καταλάβουν ότι ένα αποτέλεσμα υπάρχει, μόνο η πρόκριση. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αύριο τον Μπέλκα, όποιος τον παίξει anytime scorer, θα βγάλει λεφτά. Αύριο θα κάνει γκολ ο Μπέλκας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χαίρομαι που ολοκλήρωσε την πρόταση, γιατί είπες αύριο όποιος τον παίξει θα βγάλει λεφτά. Ναι. Πώς πήγε, πολύ μαλακιά. Πώς έρχε ο Πανούσης. Είναι η μόνη δουλειά που βλέπεις τον κόπο σου, ρε παιδί μου. Βλέπεις τον κόπο σου, βλέπεις τι έχεις κάνει. Θα βάλω και μία λέξη εγώ, με επιτρέπεις. Χειροπιαστά. Έτσι, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε. Έτσι, να το αφήνουμε λίγο, γιατί. Να σου πω κάτι, παιδιά. Είμαστε
Σφιγμένη, έτσι, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό θα πούμε για ανέκδοτο για να χαλάρωσε ο κόσμος. Θέλω να το καταλάβετε. Εννοείται. Όπως νιώθετε εσείς που είστε μπροστά στο ηχείο, είμαστε και εμείς που είμαστε μπροστά στο μικρόφωνο. Τα ίδια. Η ομάδα κόσμος μια γροθιά, φίλε. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να βάλω στην κουβέντα το φόβο. Δεν μπορώ να βάλω στην κουβέντα το άγχος. Ναι, την τρέλα και ότι δεν περνάνε οι ώρες, ναι, αλλά άγχος, τι άγχος. Τους διαλύω και περνάω. Είμαι ο Παθεσσαλονίκος Αντλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Με συνοπτικές. Δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξω μπάλα ή όχι. Μου είναι τραγελαφικά αδιάφορο. Αυτό. Έτσι. Αντάλαβες, Στελάρα. Κωστή, είναι ένας μαγκάκος, έχει πολλά λεφτά. Ναι. Εταιρεία μεγάλη, αλλά φαλείται σε χρεοκόπηση. Έχει μια γραμματέα όλα τα λεφτά. Πίσω διαφορικό, απίστευτο. Τι λέει, Σούλα, λέει. Στις δαχμές ήταν ακόμα, λέει, σου δώσω 10 εκατομμύρια, λέει, σε γαμπίπι από τον κόλο. Απάπα, πάλι κύριε Μάκη μου, δεν γίνεται αυτό. Σούλα, λέει, 15 εκατομμύρια, απάπα, 25 εκατομμύρια εταιρική προσφορά, λέει, ή κάθεσαι, λέει, σε γαμπίπι, λέει, ή απολύεσαι, λέει, φεύγεις, δεν θα πάρω άλλη. Τι να κάνεις, λέω, κύριος Μάκης, 40, ευκατάστατος, λίγη λεφτά, και 25, κάθε από κάτω, τους ο κάνει 30 άφυλο. Τελειώνω, δίνονται, περιμένει, σούλα να... Ακούς, περιμένει σούλα να πάρει τα λεφτά. Ναι. Ο Μάκης, σούλα το πάθημα αυτό να σου πίνει μάθημα. Όλοι πάντα θα υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Γεια σας, Στέλιο. Καλημέρα σας. Ναι. Γελάω στο τριαντάφυλλο, φίλε, έτσι. Δηλαδή δεν έκφρασε αυτή τον έκανα τριαντάφυλλο. Ναι, καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Γιατί δεν μας μιλάτε, γιατί, δεν μιλιόμαστε. Ναι. Έλα, Κωστή μου. Καλώς τον, ναι. Καλώς τη βαλανιδωράχη, την τιμημένη, τη χιλιοπενεμένη. Λοιπόν, Κωστή μου, ναι. Πολύ ωραία τα λες. Για μένα αύριο μόνο η πρόκληση και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Φυσικά, όχι ότι θα πρέπει να τα καταστρέψουμε όλα, ούμη γένω το γέρτ και μια στραβίες, δεν είναι. Αλίμονο ρε παιδιά τώρα. Αλίμονο. Το είπαμε. Εντάξει, είναι σημαντικό. Θα είναι τεράστια, τεράστια, να το πω έτσι, αποτυχία, αν δεν περάσουμε. Αλλά δεν δέχομαι ότι θα τελειώσει η χρονιά από Αύγουστο μήνα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό θα θέλουν όλοι, να δει η καταστροφή. Όχι, θα περάσουμε αύριο, μην κάνουμε τέτοιες κουβέντες, δεν χρειάζεται. Κωστή μου, έτσι, πρέπει ναι. Να μην πριζωστούμε όλοι μας οι φιλάθλοι, να είμαστε ήρεμοι, οπότε άσε θα κάνουν τη δουλειά τους στα παλικάρια μέσα και εγώ τους πιστεύω βέβαια. Να ξεκινήσω τον γκολ, λίγο ψηλό δυσκολευόμαστε, αλλά θα τα καταφέρουμε, γιατί το απέδειξαμε και με τον Άγιαξ που χάναμε 1-0 και το γυρίσαμε σε 2-1. Τσούμπα αύριο, αύριο τσούμπα άκμπομ. Αύριο ο Μποφίλιου καθαρίζει. Λοιπόν, εσύ με αυτόν θα φας μεγάλο φλάσμα με τον Άκμπομ. Δεν θα φάω, ότι θα βγει πρώτο σκόρες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το λέω, είναι 100% την πρώτη μέρα. Ναι. Θα σου κάνω μια, επειδή σε ασχολείσαι πάρα πολύ καιρό με τον ΠΑΟΚ και είσαι πολύ πιο κοντά στα γεγονότα, θα σου πω το εξής, ότι ο Άκμπομ καλός είναι για παρτενέρ του Πρίγιοβιτς. Τότε θα ήταν άξιος πραγματικά σκόρε. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν είναι και τώρα άξιος είναι το παλικάρι, αλλά δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, σου πω και εγώ ένα ανεκδοτάκι. Δεν συμφωνώ τόσο με αυτό, αλλά πάμε παρακάτω, εντάξει, okay. Πάμε. Δεν σε άκουσα καλά. Δεν συμφωνώ τόσο με αυτό, ότι ο Άκπομ είναι καλός για παρτνέρ του Πρίγιοβιτς. Ο Άκπομ μπορεί και μόνος του, φίλο Άκπομ. Το γκολ δεν το έχει, τέλος πάντων. Α, δεν θέλω να το σχολιάσω. Πάμε παρακάτω. Θα τα δούμε λοιπόν, αυτά. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Είναι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, τον βγάζει τη Δήμητρα έξω, ξέρεις, σε ένα ωραίο ρεστοράν. Εκεί συναντούν τον Μητσοτάκη, συγχωρεμένοι και οι δύο βέβαια, τον Μητσοτάκη το παλιό και με τη Μαρίκα τρώγαν. Ναι. Λοιπόν, και εκεί στο σερβίτσο λέει η Δήμητρα του Ανδρέα, ρε εσύ Ανδρέα, του λέει, το βλέπεις το Μητσοτάκη τι κάνει. Τι κάνει ρε Δήμητρα, της λέει, κοίταξε τι κάνει, πήρε το κουταλάκι το, αυτό το μικρούλι, του λέει, και το έβαλε στην τσέπη, επειδή είναι πολύ ωραίο το σερβίτσο, του λέει, το έβαλε στην τσέπη. Λοιπόν, θέλω κι εγώ να κάνεις το ίδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω, εγώ πρωθυπουργός της χώρας τώρα, της λέει, και να κλέψω ένα κουταλάκι. Όχι, γίνεται, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, χτυπάει το ποτήρι ο Ανδρέας, έρχεται τον καρσόν, του λέει, θέλω, του λέει, να μου βάλεις παγάκια, γιατί το νερό δεν είναι, τέλος πάντων, δεν είναι πολύ κρύο. Εντάξει. Λοιπόν, του φέρε τα παγάκια. Ξανά επέμενε η Δήμητρα. Ανδρέα, του λέει, πάρε το κουτουλάκι, βάλε το στην τσέπη όπως έκανε ο Μητσοτάκης, του λέει. Γίνεται, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, φωνάζει τον καρσόν. Καρσόν, του λέει, τι είναι, του λέει πάλι. Κοίταξε, του λέει, τι μαγικά μπορώ να κάνω, του λέει. Τι μπορείς να κάνεις, του λέει,
τον Κάρσον. Ταν-ταν, χτύπησε το ποτήρι με, που είχε το νερό, του λέει, αυτή τη στιγμή, του λέει, με το χτύπημα που έκανα, του λέει, αν πας στην τσέπη του Μητσοτάκη, του λέει, μπορώ να του βγάλω ένα κουτάλι μέσα από την τσέπη. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Πρόεδρε, κι όμως γίνεται, του λέει. Σύρε σε παρακαλώ και έλεξε το Μητσοτάκη, του λέει, στην τσέπη του Σαχαγιού. Ταν-ταν, χτυπάει, πάει αυτός. Μπράβο, του λέει, τόσο μεγάλος ηγέτης είσαι, του λέει. Καταφέρεις και κάνεις τόσο μεγάλα μαγικά, του λέει. Καλή σου μέρα. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Αέριδες ακούω, Μποφόρ, άλλος άνεμος πνέει. Τι γίνεται, πού είσαι? Έξω, έξω. Έξω, εξωτερικό. Ε, όχι, έξω στο εσωτερικό όμως. Εσωτερικό έξω. Μπούχε στο νερό, κουβάδο, ναι, ναι, την κατάσταση. Ναι, ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι. Καλημέρες, καλημέρες. Αδερφέ μου. Πάνω απ' όλα πρόκριση αύριο για να μην ανοίξουμε τα στόματα στις μιζεροχαρίκλειες που περιμένουν στη γωνία και στους αρκουδομπούχες στο νερόκολους, να πούμε, που είναι στημένοι. Και φυσικά η χαρά τους για όλη τη χρονιά είναι πότε θα κάνει γκέλα αυτή η μεγάλη ομάδα. Η δυστυχία δική μας για να... Η ομάδα, να το υπενθυμίζουμε... Του αίτη του πρωταθλήματος, του ταμπλούχου, του 26-4-0. Αυτό θα γίνει αιώνιο κάδρο, κορνίζα. Θα το, ό,τι και να συμβεί από εδώ και πέρα, αυτό το βραχνά θα το κουβαλάνε μέχρι ο καθένας. Και στον άλλο κόσμο θα παραμιλάνε και θα, εκεί όταν θα συναντηθούν με τον Άγιο Πέτρο πρώτα ο Θεός, θα τους βλέπει όλοι καλά στον παράδεισο και θα λέει στον παράδεισο, ήρθα από κάτω, κουβαλάω μια κόλλα στο 26-4-0. Θα πηγαίνει να περάσει ο άλλος και θα του λέει... Φυσιώσει. Θα πηγαίνει να περάσει, του λέει ο Άγιος Πέτρος, φίλε, συγγνώμη, συγγνώμη, τι, κάνε λίγο στην πάντα να περάσει ο αίτητος. Χλάτς! Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, έτσι όπως έχουμε την απεικόνιση που ανεβαίνουν οι ψυχούλες στον ουρανό και θα προηγούνται οι αίτητες ψυχούλες. Οι ταλαιπωρημένες, οι ταλαιπωρημένες από τις κλοπές και από τις αδικίες ψυχούλες, ναι, που ηρέμησαν, που άνοιξε η βαλβίδα της αποσυμπής και ήρθε η δικαίωση και είναι μόνο η αρχή αυτό. Άνοιξε η βαλβίδα σε αυτό το κομμάτι εμάς, αλλά ειδικά η περσινή χρονιά άνοιξε πολλές βαλβίδες από τους αντιπάλους. Έτσι. Για... όχι τριαντάφυλλο, τον κουμπαρά τετράγωνο τους έκανε. Βρε τον κουμπαρά τετράγωνο, φανάσι τους τον κάνανε. Άσε τώρα να δούμε, δηλαδή ο πόνος είναι ατελείωτος. Να με πνίξεις, δε. Όχι πρέσπες, όχι βέσπες, ναι, καλά, όχι οτιδήποτε, ό,τι ανοησία, μπορείτε να ό,τι ανοησία μπορεί κάποιος να φανταστεί και δεν μπορεί να φανταστεί. Από πέρσι... Πόσο πόνο! Πόσο πόνο, ναι, πόσο, ναι, πόνο, πόσο, πόσο πόνο και τα, πόσο. Και τα πρώτα δείγματα γραφής ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα για να μην υπάρξει τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα για όλους αυτούς τους κακομαθημένους από εκεί κάτω και ειδικά τους ερυθρόλευκους, φάνηκε την πρώτη αγωνιστική. Φάνηκε, ναι, ξεφτύλα με τον βάρο. Μα όταν, βγαίνει, όταν βγαίνει ο Ντρούλης και λέει ό,τι και να, φέτος ό,τι και ή είτε έτσι είτε αλλιώς θα το πάρουμε. Εντάξει, και πέρσι έτσι είχες πει βέβαια. Έχουμε γνώση. Με αυτό ακριβώς και βλέπεις ότι είναι υπερασπιστές αυτών των λεγόμενων και ίδιοι του οι οπαδοί. Μα... που εσένα σε κατηγορούν και σου λέει όπως και να έχει θα στο πάρουμε. Όπως και να... Μα όταν βγαίνει ένας από τους σημαντικότερους παίχτες τους, ο Αλεξανδρής, και λέει παίζω τάβλη, ναι, και, ναι, κλέβω, ναι, το παιδί μου. Και ότι εγώ έπεφτα, ναι, λέει εσύ γιατί το έδινες. Είναι ακριβώς, ναι, η περιγραφή, ναι, του χαρακτήρα του οπαδικού, φίλε. Μα στην ουσία δικαιώνει όλους εμάς που λέγαμε ότι όλα αυτά τα μούφα πέναντι που παίρνανε. Αυτό ακριβώς. Στις κρίσιμες στιγμές, τα κομβικά σημεία που ήταν, παρόλο που είχαν και παιχταράδες, λοιπόν, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ηρεμία, όλοι μας λέγανε γραφική. Αυτό εσείς που εμείς τρώγαμε τις άρκες μας κάτι Δευτέρες. Μόνος του επιβεβαίωσε τα λεγόμενα ετών, όχι την... Ξέρεις τι ωραία που είναι, αδερφέ μου, όταν είναι όλα τακτοποιημένα και κάθε Δευτέρα να λες για την ψυχοσύνδεση του νικητή και τα λιοντάρια του πρωταθλητή και πόσο παλικαρίσια έγινε η ανατροπή και πήραν την νίκη και αυτά. Ξέρεις τι όμορφα που είναι όλα να κερδίζει συνέχεια. Ξέρεις τι ψυχολογία έχεις σαν ποδοσφαιριστής όταν ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα στο δώσει το κοράκι το σφύριγμα και θα το πάρεις η νεκροφόρα, θα σου δώσει το σφύριγμα και θα πάρεις το παιχνίδι. Ξέρεις τι ωραία που παίζεις. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Η ψυχολογία είναι μεγάλο πράγμα σε πολλούς τομείς και ένα παραπάνω στον αθλητισμό. Όσον αφορά την πρόκριση που πετύχανε στο Champions League, λοιπόν, ας μην βιάζονται πολύ, γιατί ο Ολυμπιακός και άλλες χρόνες, πριν δύο χρόνια, απέκλεισε Ριέκα και Παρτιζάν. Όλοι τον δίνανε ξεκάθαρο φαβορί πάλι για το πρωτάθλημα.
σου λέγανε Παοκάκο, δεν έχεις καμία τύχη, πάλι ο Ολυμπιακός χαλαρά με 30 βαθμούς. Και είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, ας περιμένουν όλοι λίγο, γιατί ό,τι χαρά και να υπάρχει τώρα και τα 30 πόσα εκατομμύρια και τα λοιπά που θα πάρει υποτίθεται να πούμε ο Αδυνατούλης από κάτω, ας το τέλος της χρονιάς μείνει με το λιλί με ζέστα χέρια, λοιπόν, να δω εγώ την γκρίνια θα υπάρχει στο τέλος και αν θα θυμάται κανένας ότι έγινε Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβρη. Έγινε, αδερφέ μου! Σε χαιρετώ! Καλημέρα. Να πες τέλεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι! Έλα, η τελευταία γραμμή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Διακρίνω άγχος. Κανένα απολύτως. Κανένα για απολύτως. Σηκωθείτε όλοι. Λοιπόν, όρθιοι! Άκου τώρα. Ναι. Όρθιοι είμαστε, δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα. Λοιπόν, θα κάνω αυτό που έκανα με τον Μιχάλη, τον Λιντιάδη. Ναι. Το πέρυσι που έκανε κομπές. Αδερφός. Στην Ευρώπη, έτσι. Τον αγαπώ πολύ. Α, μας ακούει τώρα. Λοιπόν, Μιχάλη, θυμάσαι τι κάναμε. Λοιπόν, αυτοί εδώ πέρα έχουν πέσει χαμηλά δίκοι μας. Τους έχει πάρει από κάτω. Και σένα ακόμα, Κωστή. Και εσύ είσαι μες στο κόλπο. Καλά πλάκα κάνεις. Με δουλεύεις, λοιπόν, έτσι. Όχι, δεν σε δουλεύω. Λοιπόν, άκου. Τι έχουμε πέσει χαμηλά. Πολύ άγχος βλέπω. Εσύ το βλέπεις δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Μακάρι δηλαδή να το βλέπω εγώ, λοιπόν. Άκουσε. Εγώ εσένα ακούω, εσένα ακούω να βγάζεις άγχος. Όχι, δεν βγάζω καθόλου άγχος. Φωνάζουμε, δεν πέφτει με τίποτα. Πάμε να πάρουμε την πρόκριση, ξεσηκώνουμε. Άκου. Εντάξει, άλλο το φωνάζεις και άλλο τι νιώθεις. Λοιπόν. Είπαμε, πρέπει να είμαστε αύριο, να είμαστε στον επόμενο γύρο. Αλλά γιατί δεν καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία. Ωραία, έτσι μου αρέσει να σε ακούω. Μπράβο. Λοιπόν, άκου. Έλα σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε βάλει λιγότερα από 2 γκολ τα τελευταία. Μέσα στην έδρα μας, σε οποιαδήποτε ομαδούλα, πρόσεξε. Θυμήσου λίγο. Θες να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ότι τα τελευταία μάτς στην Ευρώπη δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Ειδικά μέσα στην Τούμπα. Αυτό σου απαντώ. Πόσα γκολ βάλαμε. Άσε τα γκολ. Αυτό που σου λέω. Ότι στους τελευταίους 12 αγώνες πήρα ένα παιχνίδι. Εκτός με την Πάτε, το 4-1. Βράσει την πήραμε. Τελείωσε αυτό. Μα πότε τελείωσε. Πρέπει να αύριο να παρουσιάσουμε ένα άλλο πρόσωπο. Να μπουν μέσα, να τους δαγκώσουμε το λαρίκι και να τελειώνουμε. Αυτό, λοιπόν, Άκη. Αυτό. Άκου. 4-0 είναι το σκορ. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Μερικοί γκρινιάριδες. Θα σε στείλω, στείλω λαδόκολα και θερμές. Πακέτο. Εγώ, αν είναι αυτό το σκορ. Άκου. Στο Μιχάλη έλεγα πάντα ένα γκολ παραπάνω, να ξέρεις. Εντάξει. Okay. Κατάλαβες. Έγινε. Γεια σου, Άκη. Κανένα άγχος. Πίστη στην ομάδα και στις δυνατότητες. Φιλιά, πάμε τέλος. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος πήγε εκεί, κλαίνε πάνω από τα πιάτα. Τόσο νόστιμα τα κρατικά. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Ζουμερά, πεντανόστιμα, καλοψημένα, πεντακάθαρα. Εννοείται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο έχει κάνει ένα στολίδι. Ένα μαγαζί κούκλα ο Δημήτρης. Και η οικογένεια τον γκρέμισε και τόσο από την αρχή. 705-750 τη Λιβεριά. Και με γλυκό χειροποίητο στο τέλος να κλαίει η μάνα του Πελέ και του Τρίμχολτ. Όσο για κλιματισμό, Κλιμάρτ, ο Κώστας και ο Σες, με την Κλιμάρτ και την Ντάικιν, 917-646. Έχει περάσει κλιματιστικά σε τεράστιους χώρους, σε σπίτια, σε εμπορικά κέντρα, σε ξενοδοχεία, παντού. 705-917-646, μπέρδεψα τη τηλέφωνα. Τηλεφωνείτε, λέτε, άκουσα τον τρελό να λέει το 810 στο πρωί, λέει για σένα, 917-646. Όσο για Τέντα, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε πραγματικά, πραγματικά καλλιτεχνία από μπαμπά και γιο. Ξέρουν την Τέντα όσο κανένας άλλος, με ανθεκτικά υπέροχα πανιά, με φοβερούς μηχανισμούς, με αντιανεμικές ζελατίνες και πέργολες, τώρα που έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο. Τηλεφωνήστε στο 430-011, πείτε του, ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι κορυφαίος, θα μου κάνεις και καλές τιμές, θα μου βάλεις και Τέντα για μια ζωή. Δεν είναι για να τα αλλάζετε, η Τέντα δεν είναι σόβρακο να το αλλάζει κάθε μέρα. Την περνάτε και ησυχάσατε. Όσο για το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12, Ελλάς Auto Service. Φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, τμήμα αγριοκίνησης, τμήμα ελαστικών. Η οικογένεια Χατζοπούλου έχει μαζέψει τους κορυφαίους μαστόρους από τα συνεργεία όλης της πόλης και τους έχει εκεί σε μια dream team. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης και με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και αυτοκίνητο υπηρεσίας, αν χρειαστεί να μείνει το τουτού σας παραπάνω από μία μέρα μέσα.
Σας δίνει άλλο τουτού να κάνετε βόλτες. Αυτά, φιλιά πολλά, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, έρχεται η Τρόικα, bye, 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 bye.